και φίλοι, καλώς ήρθατε στο πρώτο live Paddle Mania, εδώ από το 7 Paddle Club. Μαζί μου έχω οπότε ξαναπάμε live, είμαστε έτσι. Πού είστε τώρα, έτσι θέλει να ξεκινήσει. Πρώτο live από το 7 Paddle Club. Δεξιά μου έχω τον άτυχο δυστυχώς αυτού του τουρνουά, τον Μάριο Μπαρσελό. Και αριστερά έχω αυτόν που εσείς επιλέξατε, το μοναδικό Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ήρε, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Ακουγόμαστε όλα καλά για ένα τσέκ τον ήχο εδώ από το... Ναι, είναι όλα εντάξει. Είμαστε εντάξει. Άμα κάνω κανένα λάθος τα ελληνικά το φτιάχνεις. Περίμενε, μισό λεπτό. Θα το φτιάξουμε. Είμαστε live. Μισό λεπτό. Θα το φτιάξουμε. Πάρτε αυτό το μικρόφωνο λίγο. Και ξεκινάμε τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά... Εντάξει, δεν είναι. Οπότε, εμείς... Θα αφήσουμε τον ρεφ με μικρόφωνο και εμείς θα είμαστε έτσι. Το μικρόφωνο του ρεφ δουλεύει. Του ρεφ είναι εντάξει. Μένα δουλεύει, κανονικά. Μιλά λίγο. Ένα-δύο. Κέντρο λαμβάνει. Παιδιά! Όταν πήγες το μικρόφωνο και πήγα μου το βάλεις αυτό, ήρθε ο ρεφ κατευθείαν και το κάτι ήξερε, κάτι κυριότερο, έτρεχε γρήγορα να το πάει. Μπράβο. Να πούμε γιατί είμαι άτυχος. Αυτό, ναι, εννοείται. Γιατί δυστυχώς ο Δημητράκη είχαμε περάσει το ημιτελικό και σύνδεσης με πυρετό, περαστικά το Δημήτρη και θα έχουμε και άλλες τελικούς και άλλα τέτοια. Να προσέχει όμως λίγο παραπάνω. Να πούμε περαστικά φυσικά στο Δημήτρη και να πούμε ότι ο Μάριο είναι ο νικητής των δύο προηγούμενων Paddle Maniac Ranking, ένα που έγινε στο Όλιβαρ και ένα που έγινε στην Κρήτη. Για πες μας λίγο για αυτά και μετά ο σχολιασμός φυσικά από τον έναν και μοναδικό Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Εντάξει, πρώτα απ' όλα πολύ χαρούμενος για τις δύο νίκες αυτές, αλλά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Το ranking βοηθάει γενικά, βοηθάει το παίκτη να δίνει κάτι παραπάνω και κάποιος που λέει θα πάω να παίξω, να μην πάω, δεν έρχεται γιατί υπάρχει λόγος και είναι πάρα πολύ καλά για να δείχνουμε και πού βρισκόμαστε. Σίγουρα. Θέλω όμως και το σχόλιο από σένα. Πρώτα απ' όλα που θα λείπει ο μοναδικός Μάριο από το τελικό. Χωρίς Μάριο Μπαρτσελό, ένα τουρνουά. Είναι λυπές. Βασικά έχει μικρόφωνο. Τι να κάνω. Ένα τουρνουά χωρίς Μάριο Μπαρτσελό, κάτι λείπει. Εντάξει, είχα πέσει στοιχήματα εδώ για τους τελικούς, για νικητή του τελικού, για το ράγκι. Είχαν συμβεί πολλά εδώ πίσω. Έλεγα να πάρω ένα σπίτι. Τελικά δεν θα το πάρω αυτό το σπίτι. Το δεύτερο, γιατί το πρώτο το έχει πάρει. Το πρώτο το έχει πάρει από μένα. Εντάξει, το έχει πάρει. Παλιά το δεύτερο. Οπότε τώρα τι περιμένουμε. Βασικά έχουμε έναν ημιτελικό που διεξάγεται. Ημιτελικός είναι παίζει ο Γημουχίτης με τον Αγγελίνο κόντρα σε Στεριόπουλο με Χρήστο Σουμακόπουλο. Γίνεται ένα εκπληκτικό μάτς. Εκπληκτικό μάτς. Στεριόπουλος σε δαιμονιώδη κατάσταση. Γεμουχίδης γεννήθηκε σε δαιμονιώδη κατάσταση. Ο Αγγελίνος σε πολύ καλή και όπως και ο Χρήστος Σωμακούλης σε εξαιρετική κατάσταση. Το πρώτο σετ λοιπόν τελείωσε υπέρ Γεμουχίδη. Tie break 6-6, 7-6 το πήρε ο Γεμουχίδης. Ναι, εδώ ήταν. Ναι. Γι' αυτό το λόγο είστε, τι νομίζεις. Και στο δεύτερο σετ προηγήθηκε ο Γεμουχίδης, νομίζω ήταν 3-2 ο Γεμουχίδης. Και τώρα νομίζω έχουν βγει έξω. Αν δεν κάνω γιατί τώρα είμαστε live, τους έχω χάσει. Εντάξει, εγώ την Παρασκευή που είχαμε. Θα παίρνει να πάρω το μικρόφωνο, γιατί σε βλέπω ότι έχει. Είστε ο κόσμος, είμαστε live. Ωραία. Πέσαμε με τον Στεριόπουλο και τον Ασημακόπουλο. Είναι ένα ζευγάρι που μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά σήμερα, όπως το είπε ο ρεφ, και τα τρία παιδιά, να πω τα τρία για να σου πω το λόγο, τα τρία παιδιά είναι σε καταπληκτική κατάσταση και νομίζω ότι ο Στεριόπουλο έχει φάει πριν να έρθει και είναι πολύ χαρούμενος και είναι πετάει. Ο Αγγελίνος πριν μπει έφεγε κάτι πατατάκια για καλύτερο βολέ, είπε. Τα πατατάκια με κάνουν καλύτερο βολέ. Λοιπόν, θέλω ο κόσμος που μας βλέπει, επειδή είμαστε live, ξαναλέω, εδώ από το 7, θέλω να μας γράψει σχόλιο για τον ήχο και την εικόνα, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στον ήχο, να το διορθώσουμε. Ήμασταν λίγο χαμηλά, μας γράφει ο κόσμος. Ναι, ναι. Το τραπέζι είναι βρεγμένο, έτσι, από την υγρασία. Κάτσε, περίμενε. Αν βλέπω κανένα ψάρι να φύγει, είναι από υγρασία, δεν είναι τίποτα. Να ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα.
τη μάνα του Δημητρή. Να αγαπάμε κι εμείς. Και πάρα πολύ κι αυτή. Φιλιά στο Δημητρή. Βέβαια, γιατί πήγε πολύ καλά την Παρασκευή. Είχαμε 3-3. 3-3. Είχαμε ένα σερί νικητών. Ερχόμαστε από τη μεγάλη επιτυχία στην Κρήτη. Αλλά εντάξει, το αθλητισμό έχει τέτοια πράγματα. Τραυματισμό. Το μικρόφωνο, γιατί το κοινό γράφει σχόλια. Ωραία. Τα έχει αυτά, Δημητράκη, δεν πειράζει, πάμε. Α, σου πω εγώ Δευτέρα. Πάμε. Για να κάνουμε και ένα story τώρα. Ναι. Αφού είμαστε live για τον κόσμο. Να πούμε και πέσουν και τα κορίτσια τώρα εδώ, Τελικός γυναικών. Τελικός γυναικών. Live. Εδώ. Παντελμάνια. Πάμε. Τώρα. Παρά τις συνθήκες που δεν είναι καλές λόγω υγρασία, που τα τζάμια δεν είναι. Πέσουν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ γρήγορο τέμπο αγώνα. Πάρα πολύ. Αλλά μισό λεπτό. Μπορεί κάποιος να μας πει το σκορ. Μια ενημέρωση των κοριτσιών. Μας κάνουμε. Ξέρουμε. Περίμενε. Αυτό τι είναι. Θα μας πούμε. Μισό λεπτό, παιδιά, να μάθουμε το... Φύγε εσύ, έλα εσύ. Μείναμε οι δυο μας. Θέλω να μου πεις για το... Με φάει το μικρόφωνο, το πιστεύεις. Τι σε φάγε. Όταν πήγε να μου βάλει το μικρόφωνο, έτρεχε γρήγορα να το πάρει. Κάτι ήξερε. Κάτι είδε το χαλασμένο. Εμένα είναι συνήθεια να κρατάω το μικρόφωνο. Τελικά και όχι να κάθομαι. Σου πάει. Για να κάνω. Για να δούμε λίγο όμως live παράλληλα τι γίνεται στις γυναίκες. Στις γυναίκες λοιπόν έχουμε ενημέρωση. 1-1 τρίτο σετ, 1-1 και 40 όλα και μόλις παίχτηκε το Golden Point, το οποίο δεν το είδα γιατί είχα πλάτη. Δεν μπορώ. Πολύ ωραία. Πήγε να ρωτήσει. Πήγε να ρωτήσει. Κάτσε ωραία, θα μάθει τώρα. Κάτσε να επανέλθουμε, να φαινόμαστε και εμείς. Να πούμε και αυτό, μη κάνουμε, γιατί τώρα νομίζω ότι πήγε να το κάνει, δεν το κάνει, γιατί ξέρει ότι όταν πέσουν, δεν μπορούμε να ρωτήσουμε σε αυτό που πέσει. Για εκεί την ώρα, άμα είναι κάτω, ναι, μπορεί να φύγει, κατάλαβες, το έχω δει, ακριβώς. Κατάλαβες, τα κορίτσια δεν τα ρωτάμε τίποτα. Εν τω μεταξύ, ο Μάριο είναι τελείως διαφορετικός όταν παίζει μέσα με αυτό που βλέπουμε τώρα, έτσι. Δεν είναι ότι να σε κοιτάμε. Ας τα ρούχα τώρα. Δεν μιλάμε τώρα για τα ρούχα. Στη ληστική σήμερα είναι... Έχει ειδικό του κόμματα. Δεν ξέρω τι φαίνεται, παιδιά. Τι να πω. Αυτή τη στιγμή έχετε καταλάβει ότι έχω δύο θρύλους. Ο ένας είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες και ο άλλος είναι ένας... Πώς να σε πω τώρα. Όχι, περίμενε. Γιατί όταν είπες ένας από τους καλύτερους παίχτες, νόμιζες να πει αυτός. Εκεί αυτός είναι. Να τον ανεβάσουμε. Δεν πρέπει να τον ανεβάσουμε. Έκανε έκπληξη τελευταία στιγμή. Ναι. Έχω ένα του καλύτερου παίκτε και ωραία. Ευχαριστώ. Τι είπε από εδώ. Περίμενε, πρέπει να φαινόμαστε ολόκληροι. Αυτό το περίμενε, το κατάλαβα. Αυτό που πρέπει να γίνει σίγουρα, live, να δει αγώνα, εγώ με τον Μάρι μαζί, πώς μιλάει ο Μάρι μέσα στο γήπεδο. Αλλά να ακούγεται, να υπάρχει μικρόφωνο κάπως πάνω του. Πότε θα βάλω μικρόφωνο μέσα. Ακούς τόσες βρισιές που δεν τις ξέρεις καν, δεν υπάρχει το λεξικό. Γι' αυτό είναι όλα τα μπαλάκια, ο ήλιος, το σορτσάκι. Να σε ρωτήσω κάτι, περίμενε. Θεωρείς ο Μάριο ότι είναι καλός συμπαίκτης? Σαν συμπαίκτης, όχι. Γιατί? Βρίζει πολύ, κάτι του φταίει. Βρίζει ελληνικά ή στη ρουμανικά, αλλά καταλαβαίνεις. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ το ζούμε, έτσι. Κάνει κρύο, το κάνει εδώ. Εμείς τίποτα να πιούμε δεν έχει. Θέλω να το ολοκληρώσει αυτό. Σκέψου, να σου δώσω κάτι λάθος. Παίζουμε μάτς. Ωραία. Πολύ δύσκολο μάτς. Μαστερικό. Γίνεται ένα ράλι. Μπαίνω στην μπάλα. Τελειώνω εγώ την μπάλα. Και κάνω έτσι εγώ. Του λέω και τον κοιτάω. Περιμένω πριν μπράβο. Και μου κάνει. Την έβγαζε. Μπράβο. Και καλά. Την έβγαζε. Δεν σου λέει ότι μπράβο πίσω. Την έβγαζε. Και καλά θα μπορούσε να την βγάλει ο άλλος. Δηλαδή, μετά θα πετάξει κάτι στο κεφάλι. Καλό εσύ, αντί να ανεβάσει τον έργο. Καλό συμπαίκτη. Ότι είναι καλό. Εντάξει. Μέσα στο παιχνίδι θέλει να γίνει όλα όπου τα έχει στο μυαλό σου. Και φορέ δεν γίνονται και τσιάτσιζα, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Σκέφτεται ότι ο άλλο θα κάνει αυτό το οποίο θα κάνει αυτό. Το οποίο δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό θα κάνει κάτι άλλο, προφανώ καλύτερο από αυτό που κάνουμε εμεί. Εντάξει, το οποίο δεν είναι έτσι. Εντάξει, και έτσι είναι μισό. Περίμενε. Φταίω εγώ που νομίζω ότι αυτός μπορεί να το κάνει κάποια στιγμή. Να ρωτήσω κάτι εσένα. Φταίω τώρα εγώ. Δεν φταίει εσύ. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Ποιον θεωρείς, όχι ιδανικό συμπαίκτη,
κάποιος να έχει το χάρισμα να παίξει ένα με σένα. Ένα κοφό. Τυφλός. Τι είναι. Αλλά τυφλός σίγουρα δεν πρέπει να είναι. Μπορείτε να ρωτήσετε όλοι. Είδα. Έχω πάρει 50 τουρνουά με Έλληνας παίκτης που μένουν εδώ. Εντάξει, μπορεί να τους πάρεις ένα τηλέφωνο. Αυτό λέγεται Παπαχριστόπουλο, ο Φιλίππος. Αυτό να λέγεται ο Πάρης Ινιχίδης. Αυτό να λέγεται ο Καραμπέτζος. Εντάξει, να πάνε να το πάρει το τηλέφωνο, να του πείτε άμα είχαν κάποιο πρόβλημα μαζί μου. Απλά εγώ πάντα. Εγώ άλλο λέω. Πάντα από το συμπαίκτη μου θέλω το 100. Γιατί το ξέρω. Δηλαδή, άμα παίζω με σένα, ξέρω τι μπορεί να δώσεις. Με έχει εκεί να συζητήσω. Άμα μου δίνεις το 80, θα έχω με θέμα. Αλλά θέλω τώρα τα τελευταία να ρωτήσω με τον Δημήτρη. Που λέγανε το παιδί τι θα το κάνει. Λοιπόν, παιδιά. Τι θα το κάνω από Δευτέρα. Άστο αυτό. Τώρα. Μπορείτε να γράφετε live τις ερωτήσεις, να απαντάει φυσικά ο Μάριο. Και ο Ρεφ και ο κόσμος είναι απ' έξω. Που σε λίγο θα το βάλουμε και αυτόν στο παιχνίδι. 331 μηνύματα τώρα. Θες να δεις μήπως ρωτάει κάποιος κάτι. Να θέλω να κοίτα εσύ πρώτα και μετά. Λοιπόν, μπορείς εσύ, αφού εμένα δεν μου απάντησε, να το ρωτήσεις ποιος θα ήταν ένας ιδανικός συμπαίκτης. Γιατί μας απάντησε πολύ. Όχι, εγώ είπα ότι με όποιο έχω παίξει, με κάποιες εξαιρέσεις, μπορεί να είναι μία. Μία εξαίρεση. Με όλους που έχω παίξει, είμαι ευχαριστημένος 200% και θα σα αναέπαιξα. Υπάρχει κάποια εξαίρεση, αλλά ρώτα τους άλλους. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω εσένα, αν φαντάζεσαι ποιος μπορεί να είναι η εξαίρεση. Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία εξαίρεση. Γιατί εσύ ξέρεις, τώρα είσαι όλο το ψωμί του πάντα. Αυτό θα είναι σίγουρα κάτι εσωτερικό του Μάριου με κάποιο συμπαίκτη, αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, μέσα στο γήπεδο υπάρχει πάντα ένταση. Εντάξει, δεν αφαιρώ. Το Μάριο σε δύσκολη θέση. Όχι. Πώς τελείωσε ο αγώνας. Όχι, είναι τρίτο σετ, έχουμε δρόμο εδώ. Τρίτο σετ. Έχουν ανακοινώσει ότι η Δευτέρα που γίνεται εκεί τελειώνει. Σκορ, σκοπέλες έστω. Σκορ, κάτσε μισό να μάθω. Παιδιά, να ενημερώσουμε ότι αργήσαμε να ξεκινήσουμε γιατί και λόγω του Δημήτρη που έχει αρρωστήσει. Πήγε λίγο πίσω, ήταν να ξεκινήσει ο τελικός 8-8. Κάτσε, περιμένετε. Έχω πολύ ευχάριστα νέα. Λοιπόν, οι γυναίκες τελειώνουν παραμονή Χριστουγέννων. Okay. Και ξεκινάμε άμεσα μετά την παραμονή για Ρεβεγιόν. Κάνουμε εδώ με τον τελικό αντρών. Κατάλαβα. Είμαστε. Όχι, είναι 2-2 οι γυναίκες. 2-2. 2-2 παίζει το τρίτο σετ. 2-2 στο τρίτο σετ. Πριν μισή ώρα ήταν 1-1. Καλά Χριστούγεννα. Έτσι. Εντάξει, πολύ. Πρέπει να πει ότι ο αγώνας είναι κοντινό. Είναι κοντινό μα. Πολύ κοντινό. Τι θέλετε για τον Μαριό. Να μιλάτε, είμαστε live, μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Ναι, ξεχνάω, χίλια σύγχρονα. Τώρα δεν έχω κάτι να πω. Και ο κόσμος βλέπω να γράψει ένα σχόλιο, να μας πείτε πώς φαίνεται αυτή εδώ η τριάδα, live, και βλέπετε ότι είμαστε χωρίς κανένα λάθος. Ενώ στις συνεντέξεις που έχω πάρει και στο ρεπ. Και σε σένα είχαμε ένα... Τώρα μας έχει βγει ροδάνη. Τώρα δεν σύγχρονα, και live, και λάθος, αλλά το λάθος είναι στο πρόγραμμα. Όχι, είμαστε για τα δύσκολα. Ναι. Για τα εύκολα να τα φιάσεις και τέτοια δεν είμαστε. Ο Μάριο είναι σίγουρα για το δύσκολο. Ο Δημήτρης θα μας βλέπει τώρα λες. Αν μας βλέπει ο Δημήτρης, θα μας στείλει ένα μήνυμα. Κάτι. Δεν βλέπω. Να πάρει ένα τεπών. Yes, yes! Τεπών σίγουρα. Έχει γυρίσει, έχω δει. Θέλετε να μας πείτε κάτι. Τελικό. Σημακόπουλος. Μας βλέπει ο Σημακόπουλος. Ναι, Αντώνης. Αντώνη, φιλιά πολλά. Θα ήθελα. Αντουάν. Και... Τώρα πρέπει να το πούμε αυτό. Πάρα πολύ καλό αυτό που πάει να κάνει ο Αντώνης. Εγώ χαίρομαι για αυτό γιατί είναι φίλος μου και είναι κάτι που άμα κάποιος μπορεί να το κάνει είναι ό,τι καλύτερο. Του εύχομαι τα καλύτερα, καλή επιτυχία και να γυρίσει κάποια στιγμή πολύ δυνατός. Πολύ σημαντικό να το λέει ο Μάριο. Για έναν αντίπαλο. Αν γυρίσει. Θα τα γυρίσει για διακοπές τουλάχιστον. Α, για διακοπές για βόλτα. Τελείωσε. 3-2. Από το 2-2 πώς μπορεί να τελειώσει, τώρα είπαμε 2-2. Κάτσε, έχω κονσόλα, έχω κάμερα, έχω ήχο. Και εγώ δηλαδή δεν ξέρω πόσο είναι το σκορ, παιδιά. Στα 3 είναι, τελειώνει. Α, όχι, κοροϊδεύει. Ήρθε εδώ καλεσμένος, μιλάει με το. Κοιτάξτε εδώ πώς έχει έρθει. Κοίτα, δηλαδή και εγώ έχω στήσει όλο τον εξοπλισμό. Κοιτάξτε εδώ. Συνταγή. Μπορούμε να έχουμε συνταγή αυτό που πίνεις κάτι. Μαμά μου, τι γουάι, δεν είναι δύσκολο. Μαμά του, έτσι. Κάποιο πίνει και ο Μπέλα. Τι έχουμε γυρίσει, για πες. Λοιπόν, έχω δει μπροστά μου
να γυρνάει αγώνας. Δεν θυμάμαι αντιπάλους. Θυμάμαι μόνο ότι ο Μάριο παίζει με τον κύριο Μάτσα και χάνει στον ημιτελικό ή τελικό. Δεν θυμάμαι αν ήταν ημιτελικό ή τελικό. Ενδεχομένως ήταν τελικός. Και χάνει 5-1. Στο. Να σου πω εγώ το τελικό. Θυμάμαι στο Λασφαίρα. Στο Λασφαίρα. Έχανε 5-1. Εσύ ήσουν αλλά δεν ήσουν. Πότε. Ήσουν στο πάδελ, δεν ήσουν εκεί σε αυτό το τουρνουά. Κάνε ένα τουρνουά Master και Advance. Μασί, ένα. Ωραίο. Μάσε πού? Στο Λασφαίρα. Δεν ήμουν. Για Παρασκευή. Για Παρασκευή. Ωραία. Εγώ θυμάμαι το ημιτελικό ήταν με Τσιριγότη Κουτσομίχο και το τελικό ήταν με Λόσταρος και Κωνσταντίνο. Λόσταρος και Στράτο. Στράτο. Λόσταρο. Δεν ξέρω τώρα αυτό το σκόρδι στο μάμα ποιο ήταν. 5-1. Αλλά δεν θυμάμαι το τελικό ή το ημιτελικό. Γιατί και τα δύο παίρνει ήταν πολύ ωραία. Λόσταρο. Και με Λόσταρο στο απέναντι. Μπράβο, Λόσταρο στο απέναντι. Και έχανε 5-1 και το μάτς γύρισε. Και είχαν κάτι να κοπέσει. Από τότε ο Μάτσας το λένε Mr. Lom. Έχει ονομαστεί έτσι. Lom. Lom. Mr. Lom. Θυμάσαι πότε ήταν αυτό το τουρνουά? Πριν 4 χρόνια τουλάχιστον. 4 χρόνια τουλάχιστον. Τουλάχιστον, ναι. 4 ή 5. 4 ή 5, γιατί πρέπει να ξεκινήσει. 4 χρόνια. Πριν 4 χρόνια. Εσύ γιατί ξεκινήσει 4 χρόνια. 5,5. Α, γιατί μην είσαι από αυτό που παίζουν πάντελ 2 χρόνια και λέει μία εβδομάδα συγκίνησα. Το έχει συναντήσει γι' αυτό, ε. Γι' αυτό το ranking φαίνεται και για αυτού. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Εγώ βλέπω άτομα τη Βούλα από το 2014 και μου λένε τους ακούω μία εβδομάδα. Τώρα ήρθα. Τώρα το καταλάβω το άθλημα. Τώρα το καταλάβω το άθλημα. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, αυτό είναι σπόντα για εμάς τους δύο. Το έχεις καταλάβει. Εμένα λέει, με βλέπει από το 15, εσένα το βλέπει από το 16 και λέει, πού είστε κύριε εσείς. Ο Μάρτιο 17 το έχω. Αυτό λέει. Μάρτιο 17 και μάλιστα πρόσφυγε. Δεν είναι τέλειο. Αυτό είναι τώρα μια και είμαστε live και δεν έχουμε χρόνο. Αυτό είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, για όλους τους παντελίστες είναι αυτή η ιστορία. Που είναι 100% αληθινή. Όταν ξεκίνησα λοιπόν και έκανα πρώτη προπόνηση ο Μάριο. Περίμενε, θέλω να μου πεις πότε ήταν. Γιατί ξέρω ότι δεν θα θυμάσαι. Μάρτιο 17, δεν θυμάμαι ημερομηνία. Αρχίζει Μάρτιο 17. Όλα τα μαθηματικό είναι. Στον Greek πάντα λαγκάντε. Λοιπόν, και μου λέει ο Μάριο ήταν ημέρα Πέμπτη και μου λέει το Σάββατο, μου λέει το απόγευμα. Παίζουν, μου λέει ένα φοβερό match, μου λέει Master, μου λέει με τους κορυφαίους. Τι λέει, μου λέει, έλα να δεις, μου λέει αξίζει. Του λέω τι ώρα, μου λέει γύρω σε 7 η ώρα το απόγευμα. Πάρα πολύ ωραία, του λέω θα έρθω. Πάω κατά τις 6:30, πιάνω τραπεζάκι πρώτο εδώ, πίσω από το γήπεδο εδώ. Τέλειο, παραγγέλω σαλατούλα, μπύρα, λέω ζωάρα. Τι έρχεται εκεί, έρθω. Μάριο, του λέω τι κάνεις, μου λέει μια χαρά, μου λέει θα δεις, μου λέει πολύ ωραία. Τέλειο. Κάθομαι έξω, μπαίνει μέσα πρώτο ο Καραμπέτσος. Καραμπέζο κάνει με ένα t-shirt, λες και πού πήγε ψώνισε τώρα κάτι στη Λαϊκή. Ένα σορτσάκι, λες και τον έβγαλα από την Μύκονο. Και έτσι ένα μαλλί έτσι φρού και το κοιτάω. Λέω αυτός τι είναι τώρα αυτός. Λέω αυτός μάλλον μπερδεύτηκε. Δεν παίζει εδώ, παίζει το δίπλα. Λέω άστο λέω, δεν ξέρει. Στο καπάκι μπαίνει ο γιατρός. Ο γιατρός. Δεν ξέρω κανένα παιχνίδι, έτσι. Βλέπω μόνο το φυσικό του καθενός. Και βλέπω το γιατρό με κάποια κιλά παραπάνω. Λέω και άνθρωπος αυτός είναι μεγάλος ηλικία, λέω. Και αυτός άνθρωπος, μάλλον αυτή είναι παρέα πρέπει να είναι, λέω αυτή. Και παίζουν μεταξύ τους. Δεν εξηγεί διαφορετικά. Και πάνω που κάθομαι έτσι, περιμένω να δω αν όντως έχουν πει λάθος. Δεν κουμπώνει το γλυκό. Μπαίνει ο Στεριόπουλος. Και λέω εδώ δεν είμαστε. Εδώ έχει γίνει λάθος, έχω χοντρό λάθος. Λέω αυτός τι κάνει. Κείμενα σηκωθώ, έχω σηκωθεί και κάνω νοήματα. Και καλά. Στο δίπλα. Στο δίπλα. Παιδιά, στο δίπλα γήπεδο είστε εσείς. Μπαίνει και ο Μάριο, αυτός μπαίνει τώρα ανανεωμένος εδώ, λες και αυτός είναι σαν τον Καλάν και βλέπω τους άλλους λες και θα πάμε να τέτοιο. Και λέω, τι έγινε, αυτή εδώ ποιοι είναι. Μου λέει, άστο, θα καταλάβεις. Εντάξει, έγινε ένα διανόητο, μάλιστα έχασε ο Μάριο. Μπαίνει, ήταν απίστευτο μας. Και λέω, συγγνώμη, πώς γίνεται αυτό που έγινε. Μου λέει, θα καταλάβεις, μου λέει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Θα δεις, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Καραμπέτσος τότε στα καλύτερά του, αφρός Καραμπέτσος, αφρός, ο Στεριόπουλος κλάση. Αξία στον χρόνο, δεν καταλαβαίνει τι θα γίνει. Απλά κρατάει τη ρακέτα και κάνει αυτό. Και μπαλά πάει παντού. Ο γιατρός πάντα το ίδιο καλός. Και ο Μάριο. Μάριος είναι ο πάντα Μάριο. Δηλαδή όταν έφυγε, λες τι έγινε. Εγώ είχα πάθει ζημιά. Λέω, μάλλον πρέπει να παχύνω. Και να πάρω άλλα ρούχα. Σε λίγο έχει περάσει το τελικό Φωκάς. Βασικά παίζει και η Φωκά, η αδερφή του. Και αδερφή του στο τελικό. Έτσι, έχουμε δύο αδέρφια να παίζουν. Οπότε πιστεύω ένας από τους δύο φαντάζομαι ότι θα το πάρει. Και μαζί παίζει και ο Τσίρι.
Ο Τσίρι, ας πούμε, για μένα είναι ο τυπάς. Τώρα παίζει τελικό και ήταν με την πύρα. Και με την πύρα, ήταν. Έτσι, έτσι. Ενώ ο Μάριο θα έσκαγε, θα έχει κοιμηθεί καλά, καλά ναι, θα έχει φάει καλά. Έχει κάνει ακολουθεί όλο το αθλητή. Αθλητής, 100%. Μπορούμε να βάλουμε όμως και μία γυναίκα στην παρέα, άμα θέλει να έρθει. Ντρέπεστε. Ελάτε. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει εδώ, παιδιά. Ελάτε, καλησπέρα σας. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Να ζεσταθούμε κιόλας. Να ζεσταθούμε. Τι κάνετε. Κάτω για φανείς κιόλας. Εσείς. Για πείτε πώς βλέπετε. Έχετε δει το τελικό, το γυναικό. Το είδα και πριν το τελικό. Και στα πρώην τελικά τα είδα. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τώρα πόσο είμαστε, γιατί εμείς το έχουμε χάσει. Είναι 1-1 και 4-2 πάνω η Γεωργάτου με την άλλη την κοπέλα που δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Άρα χάνει φωκά. Χάνει φωκά, ναι. Εντάξει, γιατί είπα κάποιος φωκά στα νοτήσεις. Να πω κάτι, βλέπω ότι, να ρωτήσουμε τη Λίνα, καινούριες κοπέλες, δηλαδή κάποιες δεν τις έχω δει πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπαίνουν καινούριες. Να μας πει μια γυναίκα. Λείπει στο γυναικείο. Στο γυναικείο, όχι. Οπότε να μας πεις εσύ γι' αυτό. Ναι. Πώς βλέπεις. Έχουν μπει καινούριες και. Έχουν μπει, παιδιά, τι να πούμε. Είναι καλό αυτό ή. Για το πάντελ καλό είναι, για μένα δεν είναι καλό. Το ήξερε γιατί βλέπω κάνει. Έτσι και. Για το πάντελ είναι τέλειο. Τώρα για εμάς που δεν μπορούμε να περάσουμε τους ομίλους δεν είναι πολύ ωραίο. Ποτέ. Θέλουμε δουλειά για αυτό, να δουλέψουμε περισσότερο. Δουλίτσα θέλουμε. Θέλει να κάνεις κάτι, αλήθεια. Πρέπει κάτι να κόψεις τα παιχνίδια με το σερβό το Μάνο. Τα έχω κόψει. Μπράβο. Γι' αυτό σε βλέπω και σε έναν Εύη. Μπράβο. Το έκανα. Πριν μου το πεις. Το Μάνο το σερβό το ξέρεις, ε. Ποιος είναι ο Μάνος. Πού να το ξέρεις, ε. Δεν το ξέρω. Ένα ψηλό ξανθό παιδί. Ναι. Έπαιξε τώρα μαζί του. Όχι. Είναι παντελίστας, το λέμε, είναι παντελίστας, ε. Αμυγός. Τι είναι, παιδιά, αυτό. Μας βλέπει και μας βρίσκει και όλα. Αυτό την εγκαταλείψει τη δουλειά που κάνει. Ναι, ένα γραφείο που είναι και να γίνει ασχοληθεί αποκλειστικά με το πάντελ. Δηλαδή, μαζί με τον Αντώνη, μάλλον θα φύγει και αυτός για σπίτι. Είναι έτοιμος. Μάλιστα. Όχι, είναι ένας φίλος μας παντελίστας. Φίλος, φίλος, δεν κλαίγε. Γάμω τα παιδιά. Φοβερό παιδί, δικό μας, δικό μας παιδί. Πόσα χρόνια. Παίζει 17 χρόνια. Εντάξει. Τρελό ο τρόλ. Έφερε το πάντελ στην Ισπανία. Να αλλάξουμε και λήψη, να μας βλέπει ο κόσμος καλύτερα. Δεν βλέπω ερωτήσεις και μπορείτε να έρθετε και εσείς εδώ. Δουλεύει, τι λέει. Κάποιος ήρθε απροετοίμαστος. Ποιος είναι αυτός. Ο Ρεφ αποκλείεται. Ο Μάρη αποκλείεται, εγώ, παιδιά, δεν ξέρω. Μίλα, εσύ. Τι θέλετε. Το κοινό δεν μιλάει. Θέλετε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή διεξάγεται και ένα τουρνουά στη Θεσσαλονίκη. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε εκεί. Φιλιά πολλά. Οι νικητές. Κάποιος θα πάει από εδώ. Το κύριο. Το μωρό. Εσύ. Το μωρό δεν ξέρω. Όχι. Θα πάω το Ρήνο. Εντάξει, προτιμώ το Ρήνο. Ναι. Το Ρήνο. Με καλεί ο Τζόκοβιτς. Έτσι. Αλλά έχω μάθει ότι θα πάει πάρα πολύ κόσμο. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτή τη εβδομάδα έχουν πάει. Έχουν πάει, ναι. Ανέβηκαν τώρα στο Advance που γίνεται. Ναι. Ανέβηκαν οι νικητές εδώ του 7. Ο Κασίς με τον Τάση. Δύο τρομερά παιδιά με φοβερά φυσικά προσόντα και πάρα πολύ καλοί παίχτες. Που σηκώσαν εδώ το τουρνουά του Advance. Ωραία, πήγαν και αποκλείστηκαν. Στου 8. Ωραία. Και αυτό είχε. Κλειστήκανε. Ναι, στου 8 πάνω. Τα μαθαίνω όλα και από πάνω. Έχει μάθει τίποτα άλλο προ τελικό, κάτι. Μάλλον προ τελικό θα πάει ο. Πού είναι εδώ από το 7, ο ψηλό. Ο Μακρόγλου, μπράβο. Ο Μακρόγλου με τον. Με έναν ταινίστα δεξιά, που παίζει δεξιά, που κατέβηκε στο Λιβάρ και πήγε τελικό στο Λιβάρ. Τελικό το Λιβάρ στο Advance. Πώς λεγόταν ένας δεξιός. Ναι, κατάλαβα, λες. Αυτός, πάλι. Αφού πάρα πολύ καλή ομάδα, αυτή μάλλον είναι η φαβορή. Για τους Ανλίκους τώρα. Ο κύριος Μπαρσελόμ, ποιο θα κατέβει, δεν μας είπες. Ποιο θα κατέβει. Ναι. Ναι. Με το Φαντρίδης, Μάνο Φαντρίδης. Ο Ζερβός σου έριξε άκυρο. Του είπε στο Ζερβού και σου είπε όχι. Πες το κι αυτό όμως, δημόσια. Έριξε άκυρο. Αλήθεια. Όχι, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα τώρα στο φακό. Δεν έχει διαβατήριο να πάει και δεν μπορούσε να ταξιδεύει. Γι' αυτό. Εντάξει, πάλι καλά. Ναι, με τον Μάνο Φαντρίδη που είναι σε. Μάνο και Ζερβός. Τρομερή κατάσταση. Τρομερή, δεν μπορεί να φανταστεί. Να σου πω, εγώ πιστεύω ότι αυτή η παρέα που είμαστε εδώ, αν ήταν κι αυτό, ήταν το τέλειο. Είναι αξιοθαύμαστο. Παικτικά και σαν άνθρωπο σε όλα αυτά. Τρομερό, τρομερό. Εγώ τώρα το. Ψιλογνώρισα τις συνεντεύξεις και αυτά και δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο χαβαλές.
πολύ. Ναι. Τον είχα για πιο σοβαρό. Εντάξει, εκεί που είμαι σοβαρό είναι σοβαρό. Σαν εμένα, εκεί που είναι σοβαρό, σοβαρό όταν δεν πρέπει να δεν είμαστε. Γιατρό του πάντελ. Θα ρωτήσω το ρεφ, περίμενε μία ερώτηση. Παρακαλώ. Το δίδυμο Μάριο με γιατρό στη Θεσσαλονίκη. Τι μέχρι πού πιστεύεις, μία πρόβλεψη και από σένα. Ξέρουμε περίπου. Χωρίς να ξέρω κανένα ζευγάρι, δεν ξέρω κανένα ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη. Να σου πω εγώ. Ωραία. Χωρίς να ξέρω ζευγάρι είναι φαβορί. Αυτό το λέει και η κόρη. Αυτό το λέει και η κόρη μου. Δύο χρονών θα το λέει αυτό. Χρονών να λέω και εγώ θέλω. Λοιπόν, επειδή είσαι αντικειμενικός και επειδή τα λες, πιστεύεις θα πάει τελικό. Μάριο, ναι. Το πιθανότερο. Εκτός, αλλά πρόσεξε. Έχει σημασία ότι θα γίνει στους ομίλους, που θα γίνει διασταυρώσεις, δηλαδή μπορεί το άλλο φαβορί να το συναντήσει με τελικό. Οπότε ένα ζευγάρι τελικού να συναντήσει με τελικό. Κατάλαβες. Και να γίνει εκεί κάποια στραβή. Μισό λεπτό, θα ανέβει Σιούλη στο Βαρού. Σιούλη θα ανέβει. Θα ανέβει Σιούλη με. Αλλά νομίζω είχε χτυπήσει ο Σιούλη. Χτύπησε. Χτύπησε Σιούλη. Νομίζω χτύπησε. Δεν ξέρω. Ο Θεοδόρου σίγουρα δεν θα ανέβει από ό,τι έμαθα. Για Σιούλη νομίζω χτύπησε και θα έπαιζε με ένα παιδί που είναι μαζί στο κλαμπ που δουλεύει. Για Θεσσαλονίκη, ναι. Δύσκολο, δύσκολο να χάσει ο Μάριος. Δεν ξέρω, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι από τη Θεσσαλονίκη και κάτι ζευγάρια. Κάτι από Βουλγαρία, νομίζω κατεβαίνουν παίχτες. Νομίζω ανεβαίνει και ο Γεμουχίδης εκεί. Γεμουχίδης και Γελίνος ανεβαίνουν, ναι. Αλλά άμα φοράει το κολάν που φοράει τώρα ο Μάης, θα πει. Κοίτα, το κολάν του πάει, του πάει, αλλά χρωματικά. Έχεις εικόνα από το μάτι που παίζουν εκεί, το κολάν που φοράει ο Πάρης. Ο Πάρης, ναι. Ο Πάρης σήμερα, συγγνώμη που θα το πω, είναι αστυνομία της σήματος. Αστυνομία μόδα σίγουρα, εντάξει. Χαιρετίσματα και στην αστυνομία. Ναι, εγώ ξέρω ότι δεν περίμενε τέτοιο κρύο. Δώσε μου το μικρόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Δεν περίμενε τέτοιο κρύο. Εγώ νομίζω ότι δεν περίμενε τέτοιο κρύο. Και όταν ήρθε εδώ, φώναξε. Εσύ είχες κάτι να μου δώσει και πήρα από μια κοπέλα κολάν και το έβαλε. Δεν γίνεται αλλιώς. Κολάν. Εντάξει, μπράβο. Μπράβο. Τέλεια. Χαιρετίσματα στο μαθηματικό μας, λένε εδώ. Δεν βλέπω όνομα, φιλιά σε όλους, φιλιά σε όλους. Εμένα να με παίρνουν τηλέφωνο, μπορώ να βγω και να μιλήσω έτσι. Μίλα, άμα θες, βάζω το ανοιχτή απάντηση να δούμε. Θέλουμε να δούμε συνέντευξη από τον παππού το Ολύμπικο. Από τον παππού Αντώνη, ναι. Θα γίνει σύντομα αυτό. Αντώνη ή τον άλλο. Μήπως θέλουμε το... Όχι, τον παππού το Ολύμπικο είναι ο παππού Αντώνης. Άρα να μας στείλει... Αλλά έχει συμβόλαιο με την... Όχι, είναι δύσκολο, μου το ζητάνε από εδώ. Ναι, πρέπει να το πω στη Θεσσαλονίκη. Έχει συμβόλαια τώρα. Θεσσαλονίκη. Αν θα βρει χρόνο. Στην Κρήτη. Έχει κλεισμένο πρόγραμμα, νομίζω. Έρχονται προχθές, εχθές, 7 από Γαλλία. Που είχαν διακοπές, ξέρω εγώ, και είχαν δει το κλαμπ μέσω Instagram και αυτά. Και μου λέει Μάριο, ναι. Και μου λέει, πού είναι ο παππού Αντώνης και το τσίκο, το παπαγάλο. Ναι, αυτό ήθελα να δούμε. Μερός ο παπαγάλος. Ναι. Ο παπαγάλος πήγε ναι, το κάνα γιατί είχε λίγο άγχος εκεί. Μ' άκουγε εμένα να φωνάξω συνέχεια. Ναι. Και το πήγαμε από εκεί. Να μάθουμε τι έγινε στον ημιτελικό των αντρών, τι έγινε. Να μάθουμε τι έγινε. Εγώ θέλω να πω κάτι, μας βλέπει ο Ροκάι. Ο Ροκάι πού είναι. Πού είναι αυτό. Νομίζω ότι ερωτεύτηκε, έτσι πιστεύω εγώ. Ναι. Ερωτεύτηκε και κάτι δεν... Είναι διεθνής ο Ροκάι πλέον, όπως είσαι και εσύ. Εθνική Αλβανία και πέσει. Πέσει εθνική. Πήρε τώρα. Το ξέρεις το Ροκάι. Όχι. Δεν ξέρεις το Ροκάι. Δεν γίνεται αυτά. Είναι διεθνής. Ο Μάριο δεν είναι διεθνής. Ο Ροκάι. Στην Κρήτη είχαμε διεθνή από Ουρουγουάη, διεθνή από Γερμανία. Είχαμε Αλβανό. Έτσι, όπως είπα, Ισπανό, πολλούς Έλληνες, παιχταράδες. Είναι ώρα να το μάθει. Είναι ώρα να το μάθει. Γιατί δεν έχει έρθει. Τι έχει, παίζει κανένα. Έχει το μαγαζί. Τι είναι, τι κατηγορία είναι. Παίζει πάντα. Καρότα να το ακούσει ο Μάριο. Τον προπονητή του. Τον προπονητή του. Εγώ το είχα για intermedia, αλλά με αυτό που έδειξε στην Κρήτη είναι advanced ο άνθρωπος. Πήρε το μεικτό advanced στην Κρήτη, που η Κρήτη είναι πολύ δυνατή. Το advance με ποιον?
Με μια, τον έφτιαξα εγώ μια, με τη Δήμητρα από εκεί από Τρίτη που είναι πολύ καλή. Εντάξει, τον έφτιαξα. Έκανες καλό μάτς. Καλό μάτς. Χαιρετίσματα στην Κρήτη, εννοείται. Ναι, όλους. Μαρκαντονάκης, Τσουλιανάκης. Φιλιά σε όλη την Κρήτη. Φιλιά σε όλη την Μαρκαντονάκης. Περάσαμε σούπερ. Φοβερή φιλοξενία. Κάθε φορά που πάμε, το είπα σε σκεφτεί, κάθε φορά που πάμε Κρήτη δεν θέλω να φύγουμε με τίποτα. Στεναχώρια φύγαμε. Τι έγινε? Πέρα προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό του χρόνου, γιατί δεν θα τελειώσουν ποτέ. Παίζουν ναι, εμείς είπαμε να κάνουμε ένα pre-game, να κάνουμε ένα pre-game 10 λεπτά και εδώ έχουμε κάτσει ήδη μισή ώρα. Εμείς έχουμε μουδιά στα πόδια, δεν ξέρω, καρέκλα δεν έχουμε. Θέλετε λίγο να κάνουμε ζέστα. Εν τω μεταξύ είμαστε σε ένα μονόγηπεδο. Πόσο είναι? Tie break είναι. Όχι. Πέντε ώρα πάνε 7. Πω, βλέπεις, από 14 είσαι. Σταμάτα ρε, μπερδεύτηκα. Πες και στον κόσμο ότι οι γυναίκες, ο τελικός γυναικών ξεκίνησε πριν ξεκίνησε η ομίλη των Masters. Ξέρεις, παιδιά μισό λεπτό. Ναι, ναι, μισό λεπτό. Έχουν ξεκίνησε. Ναι, ναι, το κρατάω κι εγώ. Ναι, μιλάμε, πείτε τι ώρα ξεκίνησε, πάνω από μια μισή ώρα παίζουνε. Δύο ώρα. Τι ώρα έρθεις εδώ? Να δούμε τι ώρα ξεκίνησε το τελικός. Είναι πάνω από μια μισή ώρα. Α, δηλαδή, σίγουρα. Δύο ώρες είναι σίγουρα. Γιατί ξεκίνησε. Ξεκίνησε και το μεικτό advance εκείνη την ώρα. Δύο ώρες παίζουν. Ήρθα 7 η ώρα και παίζαν ήδη. Ναι, ναι, ναι. Άρα έχουν κλείσει το παρά εύκολα. Τώρα να πούμε ότι διεξάγεται και το τελικό γυναικών advance. Είμαστε ποιο πέρασε. Ο Γιουμουχίδης πέρασε. Δεν μας είπανε. Ήταν μπροστά ο Γιουμουχίδης, αλλά ήταν. Για να τελειώνει τώρα έτσι γρήγορα δεν πήγε το. Πήγε δύο σετ. Μάλλον είχε Μουχίδης, Αγγελίνος, το τελικό. Με Φοκάτσι Ριγότσι. Φοκάτσι Ριγότσι. Αυτό δεν παίζει εσύ. Άστο, αφού θέλει να τα λέει. Και θα παίζουνε μίλα. Λοιπόν, προγνωστικά εδώ. Περίμενα. Ξεκινήσουμε πρώτα από τον... Προγνωστικά. Από τον μεγάλο απόντα, θα έλεγα. Μεγάλο απόντα από τον Χαλαβαζή, θα ρωτήσουμε. Όχι. Σαν ζευγάρι. Σαν ζευγάρι. Μαζί. Τα καταλαβαίνω εγώ και τα καταλαβαίνω. Δεν γίνεται. Άκου. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η υγρασία τέτοια στιγμή. Εντάξει. Ο κόσμος δεν βλέπει ότι είναι βρεχμένα γύρω-γύρω τα τζάμια. Γίνεται πανικός. Ωραία. Και αυτό περιορίζει λίγο το παιχνίδι. Σίγουρα για μένα ο Φωκάς και ο Τσιγότης είναι λίγο πιο παντελίστες. Χρησιμοποιούν πιο πολύ για μένα τους τοίχους. Αλλά σήμερα δεν μπορείς να παίξεις με τοίχους. Γι' αυτό έχουν ένα λόγο παραπάνω Αγγελίνος και ο Πάρης. Λόγω τένις. Λόγω τένις. Ναι. Άρα πιστεύεις έχει το... Άμα ήταν σε κανονικές συνθήκες, επειδή έχω ακούσει και έχω δει και το Τσιγότη τελευταία και το Φωκά, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι με αυτά που μου είπανε όταν πέσανε στες εδώ, ότι ταιριάσανε και πέσανε πολύ καλά, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ μοιρασμένο το παιχνίδι. Δεν μπορούσα να πω κάποιος φαβορί, αλλά τώρα όπως είναι τα πράγματα, νομίζω ότι Αγγελίνος Πάρης έχουν ένα προβάδισμα. Πρώτα ο Ρεφ και μετά εσύ. Θέλω από σένα κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Είναι φαβορί. Είναι φαβορί. Ποτέ. Ναι, ο Φωκάς και ο Τσίρι είναι πολύ πιο παντελίστες. Θέλουν τα τζάμια. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν τζάμια, αλλά τα τζάμια έχουν υγρασία. Πάρα πολύ υγρασία. Δηλαδή, ειδικά στο πλαϊνό τζάμι δεν μπορεί να παίξει. Όταν η μπάλα πάει πλαϊνό, αμέσως κατεβαίνει. Οπότε πρέπει να παίξουν πιο πολύ πρώτο χρόνο, το οποίο θα τους αλλάξει πολύ το παιχνίδι. Ο Αγγελίνος και με τον Γιουμουχίδη δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Να παίξουν πολύ πρώτο. Οπότε 2-0 μέχρι τώρα. Όχι, είναι. Να, θα πρέπει να παίξουν πολύ πρώτο. Ωραία, ωραία. Και το θέμα του. Παίζει ρόλο, αλλάζει η ποιότητα του παιχνιδιού. Ναι, και το θέμα του. Αγγελίνο και ο Παρί, όχι ότι παίζουν με τοίχο, αλλά στην αλλαγή είναι πιο εύκολο για αυτούς να το αλλάξουν πρώτο χρόνο. Ναι, κατάλαβα. Και για πες και εσύ. Το ίδιο. Έχουν πλεονέκτημα οι ταινίστες τώρα. Δεν γίνεται γιατί ξέρουν να παίξουν πρώτο χρόνο, δεν τους είναι βαρύτητα τα τζάμια. Ένα στους παντελίστες είναι. Οπότε 3-0. Κάτσε μην γίνει η έκπληξη, γιατί τα προγνωστικά πολλές φορές. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπέτ στο πάντε. Έχω μικρόφωνο, μην αγχώνεσαι. Πώς είναι. Ο μόνος που έχει, έτσι. Να το ξαναπούμε στον κόσμο. Λόγω τεχνικού προβλήματος, εγώ έπρεπε να το είχα. Σταθερά. Και να μετακινείτε το ρόλο. Ωραία, αλλά να πω κάτι. Είμαστε 4 και έφερε ένα μικρόφωνο.
Α, δύο. Τρία είχα. Είναι συλλεκτικό. Απλά έγινε, είπε... Είπα να παίξω ότι ακουγόμαστε λίγο στέρεο. Ράδι, όχι, πώς το είπες? Blackman. Blackman, δεν έχεις ακούσει Blackman που λέει, που λέει. Και τώρα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσύ είπαμε ότι είσαι πάρα πολλά χρόνια στο πάδελ και εγώ πιστεύω ότι αρχίσεις και καταλαβαίνεις. Εσύ δεν θα μας πεις τι γίνεται. Ναι. Τι θα γίνει πρόβλεψη. Μια... Δική σου πρόβλεψη. Δεν σημαίνει πρόβλεψη, δεν σημαίνει... Είναι και τέσσερις, πέρα από συμπάθεια και ο Μάριο. Είναι και πάνω από 15 άτομα έχω συμπάθεια στο πάδελ. Είναι λίγο ο ενθουσιασμός ότι πάνε τελικό τα δύο παιδιά, ο Φωκάς με τον Τζίρι. Κατάλαβες τι είναι ο ενθουσιασμό. Δεν παίζει. Εσύ, ας πούμε, παίζει σχεδόν σε όλους τους τελικούς. Το Φωκά νομίζω είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Μάτερ, ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ο Τσιριγότης έχει πάει τελικούς, αλλά δεν πάει συχνά, ας πούμε, όπως πάνε τα παιδιά. Έχει πάει πολλούς όμως. Έχει πάει πολλούς, αλλά ενώ δεν πάει. Δεν πάει. Δηλαδή, ας πούμε, τα. Γιατί δεν έχει σταθερό ζευγάρι. Ο Γεμουχίδης, ας πούμε, ναι. Ο Γεμουχίδης, ας πούμε, είναι. Τώρα, το τελευταίο χρόνο έχει πάει σε πόσους τελικούς. Αυτό. Μέχρι και αυτό να έχει σταθερό ζευγάρι είναι καλό. Βλέπει και στο πάνω. Ναι. Εγώ από τη μία θα σου έλεγα ότι. Τελείωσε τελικό, όχι. Από τη μία θα σου έλεγα ποντάρω στον ενθουσιασμό και από την άλλη στην εμπειρία. Αλλά λόγω που είναι έτσι τα τζάμια δεν μπορείς να κάνεις πρόβλημα. Ότι οι άλλοι περάσανε μπάι, οπότε δεν έχουν ζεσταθεί. Ενώ οι άλλοι έχουν παίξει και ένα παιχνίδι και έχουν βρει και το. Αυτό έχει δίκιο, αλλά μπορεί να το πεις και από την άλλη. Ότι μπορεί να είναι ξεκούραστοι οι άλλοι. Οι άλλοι μπορεί να το πιάσουν από εκεί. Δεν κουράστηκαν τώρα το παιχνίδι. Κοίτα, ο Γεμουχίδης δεν ξέρει να κουράζει. Δεν ξέρει το ρήμα. Το κουράζει δεν το ξέρει. Αλλά μπορεί να. Εγώ δεν λέω ότι είπε ότι κουράστηκε ο Γεμουχίδης. Μπορεί να πει να λέμε ότι δεν κουράστηκε ο Φωκάς με το. Αλλά είναι. Ότι πέσανε ένα παιχνίδι. Έχει δύο ψυχολογικά. Ναι, είναι όλα. Είναι όλα. Σταθεί όμω και άλλοι δεν είναι ζεστοί. Γι' αυτό είναι το σέσταμα. Γι' αυτό άλλο πρόβλημα που έχουμε στο πάδελ. Παιδιά. Πρέπει να κάνουμε σέσταμα. Σωστό. Ειδικά στα τουρνουά. Και δεν είναι το σέσταμα εκεί την ώρα, γιατί γίνεται. Περιμένει ο κόσμος. Κάνουμε. Διοργάνωση να κάνει σέσταμα. Να σου δώσει γήπεδο για σέσταμα. Να δώσει γήπεδο για σέσταμα. Αυτό όντως ισχύει που λέει. Το σέσταμα δεν είναι μόνο το μπαλάκι. Είναι τρέξιμο, είναι ασκήσεις, τα πάντα. Και μετά μέσα σου δίνουν 5-6 λεπτά αυτά. Αλλά να δείτε, να κάνετε σέσταμα. Να δείτε πόσο διαφορετικό είναι το παιχνίδι από την αρχή όμως. Όχι μετά το 3-4 ή 5-1. Ειδικά όταν είναι στα 9. Εκεί δεν προλαβαίνει τίποτα. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή ψιλοκαλά παίζει το δεύτερο. Δεν έχουμε κάνει καλό σύστημα. Γελάει, αλλά είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Ναι. Από τι καταλαβαίνω δεν κάνεις ποτέ σύστημα εσύ. Όχι. Πω, κράζει ο άλλος εδώ. Με το γάντι, με το γάντι. Λοιπόν, παράλληλα βλέπουμε και το τελικό. Κάτσε να το μεγαλώσουμε το πλάνο. Κάτσε να βγάλουμε λίγο εμάς. Τι όμορφος είναι ο Μάριο. Μπράβο. Είναι αυτή που λέει έτσι. Έτσι λέει. Πού το λέει. Παιδιά, με είναι πολύ ψεύτης ο Μάριο, παιδιά, στα σχόλια λέει ότι έγραφε τι όμορφος που είναι ο Μάριο. Τι να πω τώρα, αλήθεια. Παρακολουθούμε λοιπόν και το... Χαμός, όπα, λάθος. Εσύ αυτό το τουρνό που ημιτελικό έχασες. Όχι, έχασα στους ομίλους σε όλα τα παιχνίδια. Έκανε σύστημα. Όχι, αυτό σου λέει. Το ζέσταμα. Εκεί. Δεν είχαμε πάρει συνέντευξη πριν να τη πούμε για το ζέσταμα. Δεν είχε πει, μου το είχε πει. Αν σου είχε πει, τώρα θα σε βλέπω. Δεν με έχει ενημερώσει τα τελευταία 6 χρόνια που πρέπει να κάνω ζέσταμα. Αλήθεια, ρεφ, εσύ θα συμφωνείς. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Άμα είσαι ζεστός και άμα. Άλλο παιχνίδι. Άλλο παιχνίδι. Άλλο είναι. Να σου πω κάτι. Οκ, ζεσταίνε. Με το που κάτσει έξω τώρα με αυτόν τον καιρό. Έχει ζεσταθεί. Και κάτσε 5 λεπτά. Όχι, άλλο λέω. Είσαι σε όμιλο. Και βγει έξω. Θα περιμένει τελείω. Ναι, θέλει πάλι σύστημα. Εννοείται. Άντε πάλι. Πάνω που έχει πάρει μία ροή. Άντε πάλι. Γιατί μα κόλλησε το. Τώρα να πει ό,τι θε.
Πάρε. Τι λέτε, εγώ λέω ότι ο Τσιριγότη δεν θα βάλει το σκούφο και θα παίξει έτσι. Με το σκουφάκι, εσύ τι λες. Εντάξει, με σκούφο θα παίξει. Θα παίξει με σκούφο, έτσι. Σίγουρα. Εγώ και εγώ το. Ναι, σίγουρα. Δίνει απόδοση. Στην B365 το δίνει ένα 50 το σκουφάκι. Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει ο Τέντ. Το βλέπω, έχει βαρεθεί, κρυώνει εκεί πέρα, κάθεται με την κουκουλίτσα του, βαριέται. Μην παραγγείλει κανένα ρακόμελο τώρα για να. Εντελώς. Στη γωνία. Παιδιά, σιγά σιγά μαζεύεται ο κόσμος. Ναι, ναι, όντως. Έχει αρκετό. Δεξιά-αριστερά. Έχει κόσμο. Έχει κόσμο, έτσι. Τώρα δεν βλέπουμε καλά, αλλά βλέπω ότι κάτι κεφάλια εκεί. Βλέπω, τώρα τρίτο σετ παίζουν όλα ρόλο, παιδιά. Παίζουν υγρασία. Κάτσε να μας πει ο Μάριο τώρα. Πες μας, εδώ εσύ που είσαι ο νούμερο ένα. Πες μας. Τώρα που έχουν μπει τόσοι ταινίστες στο πάντελ. Πώς τη βλέπεις τη φασούλα. Πιστεύεις ότι θα βοηθήσει το πάντελ. Ή πιστεύεις ότι εμείς οι παντελίστες θα τρελαθούμε. Θα πάμε στο ψυχιατρίο. Γι' αυτό το έχει πάει. Ναι, ναι, ναι. Για μένα το κάνω. Εγώ εννοείται ότι είναι πάρα πολύ καλό να μπουν οι ταινίστες στο πάντελ. Έτσι έχει γίνει παντού και στην Λατινική Αμερική και την Ισπανία. Κάποια στιγμή τους ταινίτας το κοιτάγανε μισό μάτι το πάντελ. Πάω λίγο συνεχίζω. Ναι. Που κάποια στιγμή έγινε το μπαμ και αλλάξανε πολλοί ταινίστες. Αλλά εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ πρέπει να δεις ότι ένα ταινίστας που μπαίνει τώρα δεν μπορεί να είναι καλύτερα από σένα που παίζεις πάδελ. Πόσα χρόνια παίζεις? Έξι χρόνια. Εσύ το έχεις κάτι εκεί στο Περνίδι, λες είναι ταινίστα γιατί κάνουν πολύ. Είναι ταινίστας, έχει δυνατό πολλέ και αρχίσουν και. Και ξέρεις τι, κάνουμε το Περνίδι που θέλουν αυτοί. Ναι, αυτό συμβαίνει. Κατάλαβες. Αν μπορέσεις να το πας στο πάντελ. Ακριβώς αυτό. Αλλά να δεις το ρυθμό του τένις. Έτσι, εσύ πρέπει να δεις το Περνίδι ότι εγώ θα παίξω πάντελ. Μπαίνουν όλοι να παίξουμε τένις. Και εκεί είναι δύσκολο. Αλλά είναι πολύ καλό που μπαίνουν τα παιδιά στο τένις. Και έχει καλυτερέψει τα πάντα. Και η ποιότητα και διαφορετικούς παίκτες και τα πάντα. Σε αναγκάζει να βελτιωθείς. Ακριβώς, ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι ανέβει το επίπεδο πάρα πολύ. Ναι. Ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Ο ταινίστας έχει ανεβάσει την ταχύτητα του αγώνα. Ναι, την ταχύτητα, όχι. Φυσικά. Δηλαδή, ακόμα και τώρα τα κορίτσια που είναι και τέσσερις ταινίστες παίζουν πολύ γρήγορα για γυναίκες. Ναι, ναι. Με βάση το πώς έχουμε συνηθίσει να παίζουμε. Πολύ πρωτοχρόνο και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα είναι αναγκαστικά αυτά, έτσι. Αναγκαστικά είναι σήμερα. Το πήρε. Μπράβο. Η Γεωργάτου. Μπράβο. Με την πώς την λέμε το παλιότερο. Η Γεωργάτου, η Μαγδαληνή με την. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Ωραία. Απίστευτο μάτσο. Ναι. Κάτι ήθελα να πω τώρα. Στο tie break. Α, αυτό τι γίνεται. Θέλω να συμφωνήσεις και εσύ, ρε, σίγουρα, ότι. Μην πες μπροστά μου. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, περίμενε. Ότι άτομα σαν εσένα που εσύ έχεις χρόνια στο χώρο και δεν το κάνεις για να μόνο για να περνάς την ώρα σου. Σε να πήγες καλά, σε να πεις καλά, σε ένα τέτοιο. Όταν έχει ανέβει το επίπεδο, θέλει προπόνηση. Εντάξει, θέλει, για να κάνεις το κάτι παραπάνω, για να κάνεις το κάτι παραπάνω, θέλει προπόνηση. Αυτό είναι. Θα φέρουμε τις νικήτριες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Για ελάτε λίγο. Να μου πείτε τα ονόματα γιατί τα ξέρω καθόλου. Είναι και η Μαγδαληνή. Παιδιά, κάπως θα χωρέσουμε όλοι. Κάτσε, στοιχειοδόσα για τη συνέντευξη να έρθουν εδώ. Ανοίγουμε για τη συνέντευξη και να ξαναμπαίνουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Να δούμε τα κορίτσια. Και ετοιμαζόμαστε για το live, οπότε θα κάνουμε live σχολιασμό. Live σχολιασμό με ένα μετάδοση. Live σχολιασμό. Ο Μάριος στα ελληνικά, εγώ στα ισπανικά. Θα γίνει φοβερά πράγματα. Τώρα τι θα γίνει, παιδιά, είμαστε απροετοίμαστοι. Ό,τι βγει, έτσι. Ναι, τώρα. Όπως μας έχει βγει και το πηγαίνει. Brainstorming, έτσι ό,τι γίνει με τη μία. Χωρίς ντροπές, χωρίς τίποτα, αυθορμητισμός. Αυτό είναι. Στενάχωρα. Καθόλου. Τα τζάμια δεν βλέπουμε καν το γήπεδο μέσα καλά. Δεν φοράει σκούφο, φοράει καπέλο. Όχι, το άλλαξε. Δεν μπορούμε να το δούμε. Τώρα μην του μιλάμε γιατί είναι... Όχι, είναι... Καλή επιτυχία. Είναι. Σκέφτεται το Περνίδι, εντάξει. Μοναδική μορφή. Ναι. Μοναδική μορφή. Όπου ετοιμάσαι τα πάντα. Τι θα γίνει εδώ. Ένα τζάμι μας χωρίζει και δεν βλέπουμε. Ναι, πραγματικά. Απίστευτο. Πραγματικά. Μπορεί να το. Να μας το καθαρίσουν λίγο. Τζάμι να πει. Δεν έχετε δει. Αφαιρέσουν λίγο. Δεν έχετε δει World Padel Tour που το κάνει έτσι γρήγορα. Ετοιμάσαι.
Έρχεται η νικήτρια Μάστερ γυναικών. Μετά θα, άνετε το, θα κάνετε το μεγάλο. Τώρα είναι αυτό μετά τον αγώνα. Και ήταν πίσω, ένα 0 σετ πίσω και το πήρανε. Ναι, μπράβο. Και ήταν και 5-3 όπως κάτω. Όπως ο Γκαλάν. Όπως και 5-3 δεύτερο. 5-3 κάτω στο δεύτερο. Και το πήρανε, το γυρίσανε. Ο Γκαλάν, σαν σήμερα έχασε πρώτο σετ. Μπράβο. Και το πήρε μετά. Ναι, εδώ πέρα περιμένουμε. Η φιναλίστ του μεικτού. Στο μεικτό ξέρουμε ποιος το έχει. Στο μεικτό κέρδισε ο Ορφανίδης. Στο μεικτό advanced το πήρε ο Ορφανίδης και κέρδισανε την Πετροπούλη με το Σουρέν. Κλείσε την άλλη λίγο. Ανά. Πού να δει ο κόσμος. Από την άλλη, από την άλλη. Εντάξει, αλλά και από εδώ, μπράβο. Ξέρει ο κόσμος. Ξέρει. Εντάξει. Έμπειρος. Ναι. Έτσι. Και το βάζει στο γρήγορο για να δείξει πόσο γρήγορα το καθάρισε. Θες να καθαρίσει το άλλο, θα πρέπει να είναι καλύτερο. Αυτό δεν είναι στα φανάρια στην Γλυφάδα. Πολύ. Ευχαριστούμε τον Μάριο. Μάριο είναι ο πρώτος να κράζει, παιδιά. Κλείσε λίγο την άλλη κάμερα. Πριν να δείξουμε το γήπεδο που παίζουν, θέλω να μου πούνε το κολάν του Πάρη. Πού να πάρει. Από πού το έχει πάρει. Έχει πάει. Είναι από το Μιλάνο. Είναι από το Μιλάνο. Περίμενα να δούμε αν μπορώ. Ας το δείξουμε μετά. Μπορούν να έρθουν οι κοπέλες. Γιατί θα κλείσουμε για να ξεκινήσει το τελικός. Πω, φοβερός. Καθάρισε και το άλλο τζάμι. Εντάξει. Να πάει και από μέσα. Τι έχω ρε παιδιά δηλαδή. Απίστευτο. Κοίτα τώρα. Λοιπόν, παιδιά να ευχαριστήσω. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για να φέρω. Γιατί δεν χωράμε. Και εδώ, άμα θες μετά, μετά σχολιάζω. Παιδιά, εδώ έχω τις νικήτριες. Περίμε, μία από εδώ θα έρθει. Εδώ, μισό λεπτό. Όλοι μαζί. Έλα, θες από εδώ. Έλα. Έλα και εσύ από εδώ κάπως να... Ελάτε όλοι. Πες τι είναι το... Για έχουμε τις νικήτριες. Μάστερ, θέλετε να μας βγάλετε κάτι. Μια φωτογραφία, ένα story. Συγχαρητήρια, ναι, τα ονόματα να πείτε. Αδαμοπούλου Μαγδαληνή. Ευχαριστούμε πολύ. Γεωργά του Ειρήνη. Συγχαρητήρια, στα κορίτσια. Για... κάτσε, δεν φαίνεται. Α, λίγο, το βλέπουμε. Πρέπει να το σηκώσουμε. Κορίτσια, συγχαρητήρια. Αυτό που ρώτησε και ο Μάριο πριν, θέλουμε να μας πείτε το σκορ, πώς πήγε. Το σκορ πήγε 7-6. Εσείς. Όχι, το χάσαμε. Ανατροπή. 6-7. 6-7, σωστά, συγγνώμη. 7-6 εμείς και 7-6 εμείς. Ναι. Νομίζω, έτσι. Δεν το έχω χάσει λίγο. Τόσο πήγε. Πολύ καλά. Μπράβο. Εσύ εδώ 2-2, ε. Ναι, εντάξει, πώς πάει. Καλά πάει. Εδώ. Το φίλο μου. Επειδή είσαι εσύ, πάλι. Το έλεγες. Τι σου είπα πριν. Το έλεγες. Το είπα. Είσαι γούρι. Το είπα. Να προσέχεις εσύ. Για πες εσύ. Πώς πήγε εδώ το τουρνουά. Θα τα ξαναπούμε μετά, αλλά πείτε τώρα που είμαστε live. Για μένα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που έπαιξα με τη Μαγδαληνή, γιατί δεν έχω ξαναπαίξει. Και η Μαγδαληνή, εγώ την ξέρω από 11 χρόνια, γιατί την είχα σαν αθλήτρια του τένις 5 χρόνια. Γεια σου, Νακή μου. Και οπότε με το πήγαμε στο γήπεδο, είχαμε τρομερή χημεία. Και αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να χάναμε, να ήμασταν match ball κάτω, αλλά αισθανόμουν τόσο καλά. Γιατί ήξερε τι πρέπει να μου πει και τι να κάνουμε. Αλλά φυσικά λείπανε και κάποια καλά ζευγάρια, για να λέμε και την αλήθεια. Οπότε εντάξει. Δεν πάει έτσι. Τελικός είναι τελικός. Ισχύει, αλλά εντάξει. Έχουμε μπροστά μας μέρος. Ο Μάριο, μήπως θέλει να ρωτήσει κάτι τα κορίτσια. Ναι, αυτό που είπε δεν έχει σημασία. Η σημασία ότι φτάσατε, το πήρατε. Και αυτό που μου αρέσει, που έλεγα στη Λίνα, ότι μπαίνουν στο γυναικείο καινούρια παίκτρια, καινούρια κορίτσια που όταν δεν τα ξέραμε και τώρα τα βλέπουμε και έχει ανεβάσει και το επίπεδο και το γυναικείο, κάτι που το θέλουμε γιατί είσαστε λίγες. Λοιπόν, με τα κορίτσια τα πούμε στο τέλος για το επεισόδιο του Paddle Mania, οπότε συγχαρητήρια. Να πάτε να ξεκουραστείτε, να πανηγυρίσετε και σε λίγο ξανά μαζί. Λοιπόν. Σε ένα δύσκολο γήπεδο. Συγχαρητήρια και στον κύριο Παπαϊωάννου. Πες τα καλύτερα. Παπαϊωάννου είναι άστο. Είναι από κοντά. Εγώ μάνατζερ του σε λίγο. Παπαϊωάννου, η αποκάλυψη του τουρνουά στο Μάστερ. Η αποκάλυψη. Θεσσαλονίκη θα τον έχω μαζί, έτσι. Προσοχή, θα τον έχουμε στο team. Ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη με χάρη Θεοδωρίδη. Το ανακοινώνω δημόσια. Είμαστε team στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Ποιο? Χωρίς το Μάριο. Εγώ πάω με το Μάριο. Δεν του άρεσε πολύ. Δεν του άρεσε. Όχι.
Μήπως θες να άρχισε να πεις ένα πριν κλείσουμε κάτι. Έχετε καταλάβει ποιος είναι, αλλά εντάξει. Γιάννης Παπαϊωάννου, έχω μικρόφωνο. Εντάξει, όχι, πάρε. Μα πάρε το μικρόφωνο. Τι να κάνω, τα πω συνήθεια. Λοιπόν, να μην πούμε άλλα, να πάμε σε διαφημίσεις. Για λίγο να ετοιμαστούμε. Ένα δύο Opel, χωριστοί, δωροθέτες. Να μπουν, ναι, να φτιάξουμε και τα σκορ κλπ. Και σε περίπου 5-6 λεπτά θα είμαστε εδώ live για σχολιασμό. Σκορ, χαβαλέ. Να περάσουμε καλά και ο καλύτερος να νικήσει. Έτσι. Τα λέμε σε λίγο. Κάτσε να τα αλλάξουμε, παιδιά, live είμαστε. Όχι αυτό.
Μικρόφωνο. Γενικά, τσανκλετάδα. Είναι σαν να όταν η μαμά σου σε βάραγε με την πατόφλα, δεν σε έκανε έτσι ένα τέτοιο γρήγορο. Τσανκλετά. Ναι, ναι, έτσι το λέμε. Να αρχίσαν τα τζάμια να κάνουν το... να παίζουν το ρόλο τους στο Παρνίδι, ναι. Τώρα ανοίξαμε να πούμε στον κόσμο. Ναι. Α, τώρα ανοίξαμε. Έχουμε ακουγώσει. Α, εντάξει. Οκ. Να βλέπουμε το γήπεδο. Ναι. Αλλά άμα δει ο κόσμος πως είναι τα τζάμια... Τα βλέπει, τα βλέπει, βλέπει. Εντάξει, καταλαβαίνει, ναι. Απ' τη μία μεριά παίζουνε. Στα πλαϊνά έχουν μεγάλο θέμα. 30-0, σε δίτσι λίγο της. Τι μπαλάρα έβγαλε, μπράβο, ωραία άμυνα. Τρομερό, τρομερό. Μπράβο, μπράβο. Τρομερή μπάλα. Γιώργος Φωκάς. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, δεν βλέπω καλά, αυτό το τζάμι δεν έχει τόσο πρόβλημα. Το ένα τζάμι δεν έχει, το άλλο δεν έχει τόσο πρόβλημα, εντάξει. Γιατί άμυνα αλλιώς δεν έβγαινε. Είχε πεθάνει κάτι. Εκεί βλέπεις, μπράβο, μπράβο. Εκεί πάει, τζάμι τελειώνει, δεν το κυνηγάνε καν. Ένα-ένα. Σερβίς Αγγελίνος. Θεώτης. Και πορτρές από Αγγελίνο. Το πλάι εκεί. Πήγε από το πλάι αυτή την μπάλα. Νόμιζα ότι πήγε από πίσω. Μπράβο. Το ανοίξουμε. Το όλοι να ανοίξουμε να φαίνεται έτσι μεγαλύτερο το γήπεδο. Ναι, δεν τρέχει. Το φτιάχνουμε το σκορ. Εντάξει, εμείς. Μεγαλύτερα. Τέλεια άμυνα. Τέλεια άμυνα. Πολύ ωραίο μάτς. Μπράβο. Τώρα πήγε πλάι, πέθανε πάλι. Βλέπεις, ό,τι είχαμε πει στην αρχή, θα πέσει πάρα πολύ μπράβο ρόλο στον πρώτο χρόνο και σε πόσο έτοιμο είναι κάθε παίκτη, έτσι. Και ειδικά το πλαϊνό τζάμι τεράστιο θέμα. Να είδε το σερβίς ναι. Τώρα που όλες πήγε πλαϊνό, πέθανε η μπάλα, άλλαξε πορεία. Πάει, δεν βγαίνει. Το τσερβίο ήταν σωστά, αλλά... Δεν είναι εύκολο να προσαρμοστείς, να παίξεις τόσο πολύ πρώτο χρόνο, δεν είναι εύκολο. Μπράβο, και εγώ. Τρομερή άμυνα, τρομερή άμυνα. Το είπαμε και πριν, εννοείται, δεν είναι εύκολο γι' αυτό, όπως παράδειγμα Τσιριγότης και Φωκά που έχουν μπει στο σύστημα του μπάτελ. Για τους άλλους δύο που είναι λίγο πιο καθαρά τενίστας, είναι λίγο πιο εύκολο. Ο Πάρης έχει χάσει τέτοιο μάτς πριν 7 χρόνια. Σε μια παραλία. Ναι, πάμε. Τρομερή μπάλα τελικότητας. Ήταν μέσα. Ναι. Πω, μπράβο. Βεβέρβο, κάτι είχα παρατηρήσει από το τουρνουά στο Όλιβαρ, που έπαιζα με τον Αλφόνσο και... Μανιάτη έπαιζε. Τελικότητας με Μανιάτη. Όχι, εγώ έπαιζα με τον Αλφόνσο και έπαιζε ο Φωκάς με το Γορίτη. Το Γορίτη, ναι. Είδα ότι ο Φωκάς έχει... έχει φτιάξει πάρα πολύ το παιχνίδι του. Έχει οριμάσει, για να έλεγα, κάπως έτσι. Σωστό. Το είδα πάρα πολύ. Τέλειο ράλι. Παραλία να τα βγάλει. Μπράβο. Και να πούμε και ότι ο Φωκάς... Έχει οριμάσει, κατάλαβες, βλέπω στα χτυπήματα της κινήσης, είναι σαφώς πολύ καλύτερα. Και Φωκάς με το Σιούλ είναι η μοναδική που έχουν βίμπορα, ουσιαστικά, από αριστερά. Τόσο επιθετικό χτύπημα, από αριστερά. Ναι, την έχουν πει το χτύπημα, ναι. Κάθε παίκτης έχει δικά του χαρακτηριστικά.
Ο Σιλής το είδαμε τελευταία να πέσει δεξιά εκεί. Έπεσε, ναι, ναι, ναι. Έχει αλλάξει δεξιά. Ναι. Δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτό, αλλά... Ξέρεις, για ανάγκη τώρα έχουμε δει και το Παγκίτο να πέσει δεξιά. Γι' αυτό δεν πάει καλά. Δεν πιάνει μπάλα. Όχι, δεν πάει καλά. Δεν και πάει λέει, καλά. Θα φτιάξω. Δεν παίζει καλά. Δεν παίζει καλά. Θα δούμε. Τον πήρε και τηλέφωνο, δεν το σηκώνει, ήταν στο γήπεδο. Όχι, να πούμε την αλήθεια, δεν, ο Παγκίτο είναι, έχει πρόβλημα. Κοίτα, ο Παγκίτο, όταν είσαι ένας από τους δύο ή τρεις καλύτερους παίκτες στον κόσμο αριστερά και ξαφνικά αναγκάζεις να πας δεξιά για να βρεις συμπαίκτη, κάτι δεν πάει καλά σίγουρα. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει. Ωραία. Εδώ... Α, ναι, οκ. Νομίζω ότι θα έλεγες ότι το μάτιασα το Φωκά, γιατί τώρα έκανε ένα λάθος, άβιαστα λάθος, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Out. Δεύτερο. Άγιο είχε τώρα. Πάμε. Συγγνώμη, εμείς μπορούμε να πάμε από εκεί να το δούμε και είναι το ίδιο. Έχετε το μικρόφωνο, ναι. Πάμε από εκεί. Ναι, όχι, δεν ενοχλούμε. Τέλει. Τώρα έχουμε καλύτερη. Ναι, τώρα είμαστε μια χαρά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραίες μπάλες από κάτω. Πολύ επιτυχικές μπάλες. Και ξέρει τώρα. Ο Πάρη ξέρει άμα η μπάλα πάει πίσω τελειώνει και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να την πιάσει χωρίς να πάει πίσω, έτσι. Πράγματα που είναι δύσκολο με τέτοιες μπάλες τώρα. Ναι, τόσο πιστή μπάλες. Κοίτα μπάλα. Κοίτα μπάλα. Απίστευτη μπάλα. Για μου χείδες. Έχουμε σκορ. Εντάξει, βλέπουμε καλύτερα από εδώ τώρα. Έχουμε καλύτερο έλεγχο του αγώνα. Τώρα. Και οι ταινίτες δεν τσατίζουν εύκολα. Και τώρα τσατίστηκε λίγο ο Παρίς. Το είδες. Εντάξει, λύσαμε για το σκορ. Ναι. Α, μπράβο. 3-1. 3-1 και λίγο τη Φωκάς, έτσι. Τα πέντε όλα. Όχι. Α, αυτό... 3-1 μπροστά. Ναι. Αυτό το τύπο με τη γάμπα παγωμένη είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να πόνεσαι εδώ, εκεί. Καλύτερα, από πλάτη πάντως καλύτερα είναι. Αλλά τώρα, κοίτα, υπάρχει μπάλες και μπάλες. Σε αυτό το σμάς μπορεί να σηκωθεί λίγο η μπάλα και μπορεί να την πέσει. Να παίξει δεύτερο χρόνο. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν πάει διπλό τζάμι με τόσο υγρασία, να τα αλλάζει τελείως. Εντάξει, εγώ κοίτα. Εννοείται ότι ένα μάστερ έχει την εμπειρία. Βλέπεις την μπάλα που μπορεί να σηκωθεί και που δεν μπορεί να σηκωθεί. Τρία-δύο Τσιριγότης. Εντάξει, το βλέπουν και λάει, ναι, εντάξει, 3-2. Ναι. Μια καρέκλα, κάτι. Άμα βάλω λίγο το μικρόφωνο, μπορούν να ακούνε οι παίκτες, έτσι. Σαν τώρα το έχουν κάνει στο World Wide Tour και κάτι βρισίδια τρώνε. Τσάι. Τώρα είναι κρίσιμο εκεί. Κρίσιμο, γιατί αν πάει 4-2, έχουμε σκορ. Εντάξει, πιστεύω ότι κοίτα, όταν είναι 3-1 και να κρατήσω το σερβίς δεν είναι τόσο πρόβλημα. Το επόμενο είναι πρόβλημα.
Γιατί μετά έχουν άλλη μια ευκαιρία να πάρουν το break πίσω. Μπάλα, εκπληκτική μπάλα. Εκπληκτική μπάλα. Τέλειο. Και τώρα αυτό που τι θέλει αυτά τα γήπεδα με υγρασία. Να μην ρισκάρεις εδώ παραπάνω. Αφού η υγρασία θα κάνει τη δουλειά, θα κάνει τη δουλειά που έπρεπε να κάνεις εσύ. Ναι. Εσύ θα παίξεις. Όχι, δεν παίξω. Γιατί ο συμπαίκτης μου είναι άρρωστος. Για να δω τα παιδιά. Γίνεται, έχουμε 150 παιδάκια εδώ και με ρωτάνε πράγματα. Απατάμε σε μερικά. Άκου απορία που βλέπεις τα παιδιά, τι είναι τα παιδιά, το βλέπεις. Απορία τι έχει. Λέει, δεν πέσεις, όχι, γιατί ήρθες. Δεν σου κάνει εντύπωση. Είδαμε, έχω μαθητής γάμα λυκή που με ρώτησαν. Μαθητή με ρώτησε πως κάνει 1-2-1. Δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση, άστο. Όχι, μου έκανε εντύπωση, εντάξει. Κατάλαβε τι το έκανε, λέει, αφού ο Μάριο δεν πέσει, γιατί τι ήρθε να κάνει. Απορία, τους λέει, εγώ για σένα ήρθα. Τους λέει, εσύ γιατί παίζεις, εγώ για σένα πλήρωσα. Πρόσεχε, γιατί άκου. Πρέπει να το πω αυτό και να πείσετε το πόντο, δεν πειράζει. Πόσο έχει πάει προστά αυτό το άνθρωπο όταν το ήξερα το 2014, πόσο έχει πάει προστά σε θέμα προσωπικό σαν άνθρωπο και σε θέμα δουλειά. Έχει ξεφύγει τώρα, δεν είναι. Και εγώ νιώσω τώρα ότι είμαι ο Λάλο και εσύ ο Σεβανερώνη. Εγώ ήμουνα σε τελικούς. Έτσι, που εσύ ακόμα δεν ήσουν. Με τον Μάριο να παίζει μια μισή ώρα το βράδυ στη Βούλα. Θυμάσαι το τζάμι πάλι μου. Μια μισή ώρα συγκίνησε το δεύτερο σετ, μάλλον. Μια μισή ώρα φύγαμε. Τελικό. Κάτσε. Δεν κρατάς το μικρόφωνο ενώ δεν κάνεις τίποτα. Κάνουμε, είμαστε live τώρα. Ναι, είναι live. Πού τραβάει. Τον αγώνα δει. Τον αγώνα δει. Έχουμε παιδιά. Είναι το ίδιο παιδί που έχει την απορία την προηγούμενη που λέγαμε. Όχι, είναι ο αδελφός του αυτό. Που λες, προσπαθούμε να δείχνουμε το πάντελο όσο καλύτερα μπορούσαμε. Τότε τραβάγαμε μια φωτογραφία, παίζαμε για πλάκα. Είναι κρίμα, είναι τόσο. Έχουν τόση όρεξη παίχτες και η γρασία τους αλλάζει όλα τα σχέδια. Όλα. Ωραία, άλλα είπε τώρα. Ο Ρεφ τώρα έχει τον αγώνα. Μπράβο, αυτή η μπάλα σηκώνεται, αυτή σηκώνεται, μπράβο. Τι λες. Όχι, μπράβο, μπράβο σε όλους. Μπράβο, πολύ καλό. Δεν παρετείτε ποτέ, δεν παρετούμαστε ποτέ. Γεμουχίδης. Αυτό είναι τα βλέπεις. Βλέπεις, τη πιο δύσκολη τη βγαίνει, η πιο εύκολη πολλές φορές είναι η πιο δύσκολη. Ναι. Το πιάσες. Τώρα ζηλεύεις που δεν παίζεις. Τώρα έχω πεθάνει. Ναι, τώρα είμαι... Κάποιες φορές μπάλα που δείχνει εύκολη. Στην πράξη τελικά δεν είναι. Ναι. Και μπάλες, οι Αργεντίνοι ας πούμε παίζουν μπάλες που δεν έχουν τόση δύναμη όσο έχουν οι Ισπανικοί μπάλες από Ισπανούς παίχτες. Αλλά έχουν περισσότερα φάλτσα. Η μπάλα δυσκολεύει. Ακριβώς. Φυσικά. Μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαρακτηριστικό δε στο μάτσο αυτό είναι το πόσο καλά βολέ έχουν και οι τέσσερις. Έχουν πάρα πολύ καλά βολέ και οι τέσσερις. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω και οι τέσσερις είναι από το τένις, έτσι. Ναι. Απίστευτε. Εξελέντη. Ωραία, μπράβο Πάρη. Πολύ ωραία μπάλα. Όταν η μπάλα από το τείχο σηκώνεται σε τέτοιο ύψος, ένα μάστερ πρέπει να έχει 3-4-5 επιλογές. Και εκεί πάρει διάλεξη την καλύτερη. Άμυνα Γεμουχίδης. Γεμουχίδης εξαιρετική κατάσταση. Ναι. Νο. Κρίμα. Η Γρασία θέλω να πω ότι έχει και το γήπεδο κάτω, προφανώς. Έχει πειράσει και αυτό ένα. Ναι, και επηρεάζει όλο, έτσι. Ναι. Δεν είναι μόνο τα τζάμια. Έχει ρίστρα λιγάκι. Ρίστρα λίγο παραπάνω η μπάλα. Φεύγει λίγο πιο γρήγορα. Γεωργό! Μπράβο. Τώρα πρέπει να καταλάβει... Τύπησες το μάτι? Όχι. Τώρα πρέπει να καταλάβει ο Αγγελίνος ότι το flat smash δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει γιατί
λόγω υγρασία μειώνει τη δύναμη. Και δεν το μπαλάκι είναι πιο. Και δεν παίρνει το ύψος για να γυρίσει. Και δεν κατεβαίνει. Σηκώνεται με το φύλλα τώρα. Και αυτό το έχουν μεταλλευτεί πάρα πολύ καλά τα παιδιά εδώ. Και γίνει καμπαλά. Εδώ λέω γιατί είναι δίπλα μας. Δεν το βλέπουν έξω, άμα το βλέπουν. Είναι δίπλα ο. Ο Φωκάς με το. Έτσι λίγο τη κάνει σπαγκάτο τώρα. Ναι. Αυτό σαλενχί, αυτό που πίνει σαλενχί μετά. Λέχε, να μην έχει ελέγχεται έτσι όλα, ε. Το κοτσιδάκι του, του Αγγελίνου, το βλέπεις, έτσι. Πριν έρθει εδώ πάντα πήγε πάει κομμωτήριο. Ναι. Οι διοργανωτές εδώ κάνουν το καλύτερο δυνατό. Ναι, ναι, απίστευτα πράγματα. Καθάρισαν, δηλαδή, ό,τι μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι. Εξήνεσαι σαν την Αλάσκα εδώ, κάνει κρύο, κρύο εδώ. Κρίμα. Αυτή που βλέπουμε από το σπίτι τώρα τον αγώνα, ναι. Πολλά πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω. Ας πούμε, αυτή η μπάλα που έβαλε σε πρώτο χρόνο για μου χείτης τώρα. Είναι απίστευτα δύσκολη μπάλα στο ρεβέρχα τόσο χαμηλή. Ναι. Μα και το σερβίς που λέγαμε. Το σερβίς τώρα μόλις βρήκε πάει, ο τζάμι πέθανε. Πάει. Είμαστε και δύο. Η έχει καταλάβει τι έχει υποπτήσει. Καταλάβει ότι η μπάλα πάει πλάινο, δεν βγαίνει και τη βγάζει τη συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό πλέον. Νομίζω είμαστε καλοί. Μάτς πόνι τώρα έχει ο Μάτς. Σετ πόνι, συγγνώμη. Σετ πόνι το φουράς. Και τελείωσε το πρώτο σετ. 6-2 ο Τσιριγότης. Μπράβο. Έχει δύο Τσιριγότη και δεν έχει βάλει το μπουφάν ακόμα. Όχι. Το πάνω. Είναι πύρα. Στην πύρα. Το κακό είναι ότι είμαστε δίπλα στο πάγκο. Εντάξει. Τον ανεβάζουμε τώρα ή. Μια χαρά, μια χαρά. Τώρα είναι συγκεντρωμένο. Πρέπει να προσέχουμε. Γιατί είναι. Ξέρεις πώς γυρνάει ένα παιχνίδι που κερδίζει ένα σετ. Γυρνάει κατευθείαν. Σήμερα το μεσημέρι τελικός Γκαλάν Λεμπρόν κόντρα σε Σάνι ο Τάπια. Παίρνει πρώτο σετ του Τάπια με το Σάνι 6-4 και μετά χάσανε 6-1-6-2. Okay. Μια συντριβή μετά. Το πρώτο σετ δεν λέει τίποτα. Έχουμε το διάστημα. Κόσμο να μιλάει λίγο πιο δυνατά. Ναι, εγώ θα μιλάω πιο δυνατά. Εντάξει, είμαστε και δίπλα. Σήμερα απλά είμαστε δίπλα στο γήπεδο και μιλάμε πιο δυνατά. Όχι, να μην το μικρόφωνο είναι πολύ κάτω, το έχει πάει τον οφαλό. Κάτσε, το φτιάξαμε. Βλέπεις πρώτη βάλα φαίνεται χαλάρωση από το Τσιριγότη. Μόλις παίρνεις πρώτο σετ. Άκου τι να σου πω. Θα τους τελείωσε πολύ γρήγορα. Πραγματικά. Πέσει πάρα πολύ σωστά. Ναι, ναι, ναι. Λομπάρει παραπάνω, δίνει περισσότερο χρόνο στον εαυτό του για αντίδραση. Πάρα πολύ καλό. Ας πούμε στο πάντελ να καταλάβουν οι παίκτες. Όλοι αυτοί που βλέπουν. Αυτό ας πούμε το πιέζει. Όχι, δεν είναι καλή επιλογή. Είτε το είπα πριν. Δεν είναι καλή επιλογή, αυτό λέω. Ότι ένα καλό χτύπημα είναι καλό χτύπημα όταν το κάνει σωστή τη στιγμή που πρέπει με τις συνθήκες που πρέπει. Έτσι. Ακριβώς. Ξέρεις κάτι. Που σε είχα ρωτήσει συνέντευξη, δεν είχες αναφέρει το Φωκά και εγώ το Φωκά τον έχω δει εδώ. Το Φωκά και μάλιστα είχες πει για μάστερ. Ναι, και μάλιστα είπε ότι ο Φωκάς δεν είχε δοθεί ευκαιρίες να παίξει με καλό συμπαίκτη. Και τώρα δεν είναι ευκαιρία. Έχει μόνο μία φορά με Τσιριγότη και πάει και ήταν η δεύτερη φορά που παίζει με Τσιριγότη. Πάρα πολύ. Και δεύτερη φορά πάει τελικό. Σοβαρότατος και αθλητής. Και σταθερός και αθλητικός πολύ. Και δεν το ξέρουν, αλλά είναι εκπληκτικό παιδί. Και να πούμε και ένα θετικό, ακόμα για τον κόσμο που δεν το ξέρει, έχει ανοίξει και αυτός κλαμπ, το Vibora Padel Club, στο Ήλιον, το οποίο έχει 5 γήπεδα Super Court. Άνοιξε ή θα ανοίξει. Έχει ανοίξει, δεν έχει κάνει γήπεδα ακόμα και τα 5 γήπεδα Super Court και στα 5 γήπεδα μπορείς να βγεις απ' έξω στα σμάς. Δηλαδή έχει χώρο, το έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίο. Με τον Αντώνη. Με το άλλο παιδί, τον Αντώνη. Ναι. Τον Αντώνη. Σίγουρα θα δούμε εκεί διάφορα τουρνάκια, μεγάλα event. Ναι. Έχει παίξει, έχει πάει. Έχω πάει, μία φορά μόνο. Και εγώ έχω πάει. Πολύ ωραίο, πραγματικά. Και είναι καλά παιδιά αυτό που. Και πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλά, ευγενέστε τα παιδιά. Αυτή είναι η μπάλα, ας πούμε, ευγενέστε την έκανε εμάς. Ναι, ναι. Αυτή είναι διαφορά. Εντάξει, εγώ το έλεγα πάντα ότι
εκτός από έχω παίξει πέντε τουρνουά με το Πάρι, που είχαμε την τύχη να κερδίσουμε και τα πέντε. Πέντε με το Πάρι και τα έχετε πάρει. Ναι. Πάντε Πάρι. Πάρι. Για αυτό το λένε Πάρι. Εγώ πάντα λέμε τη γνώμη μας, έτσι. Εννοείται ότι μετρά λίγο παραπάνω λόγω εμπειρία, λόγω τέτοια, αλλά για μένα είναι από αυτό που έρχεται από το τένις, ένας που έχει καταλάβει πιο καλά το άθλημα Πάρις. Δηλαδή, δεν θα κάνει αυτή την μπάλα που δεν είναι δυνατά να την κάνει δυνατά συνέχεια. Θα επιλέξει μπάλα, όπου επιλέξε πριν. Καταλαβαίνεις. Φυσικά. Αγγελίνος, επειδή πιστεύει πάρα πολύ το σμάς του, δεν θα το σκεφτεί. Yeah. Θα το πει ότι θα τον κερδίσω. Yeah. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Τώρα του έδωσε την πύρα να το παίρνει πρώτο για να μην του πάει πίσω τζάμπα. Ναι. Αλλιώς την άφηνε πίσω τζάμπα. Τώρα, ναι, ο κόσμος αυτό δεν το καταλαβαίνει τώρα. Σου λέει πώς γίνεται είμαστε να χάνουν τέτοιες μπάλες. Δεν φταίνει οι παίχτες, δεν φταίνει οι συνθήκες εδώ. Ναι. Φταίνει οι συνθήκες εδώ. Φυσικά ούτε το κλαμπ φταίει, απλά έχει υγρασία το μήτρο. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Τέλειο βολέ και ό,τι. Τέλειο βολέ ο Φούκας. Να λέμε και σε επαγγελματικό κήπεδο γίνεται αυτό, αλλά υπάρχει ένα άνθρωπο που παίρνει και πλύνει τα κήπεδα κατά δύο λεπτά και... Ναι. Τώρα το είδατε, γλύφθηκε λίγο ο Αγγελίνος. Ωραία, για Γιονάρας. Όχι, ο παπούτσι, κανονικό. Και δες μασάρι ο Γεμουχίδης, ο οποίος σε μασάρι με το παραμικρό σου. Ναι. Σήμερα δες μασάρι γιατί ξέρω ότι δεν λείπει. Δεν πάει, ναι. Προσαρμογή, δεν είναι εύκολο. Εγώ να πω ότι με έχει δώσει το μάτι, να με κρατάει σε στόρ. Εν τω μεταξύ δεν το είδατε κι εσείς. Τα τζάμια έχουν θολώσει απίστευτα, δηλαδή και στο live φαίνεται ίσα. Α, φαίνεται τέτοιο, ε. Από εκεί δηλαδή δεν φαίνεται καθόλου. Γιατί άμυνε βγάζει ο Φωκάς τώρα έτσι. Κρίμα. Μπορούμε, άμα θες, μπορεί να γίνει και αυτό, να, όταν θα αλλάξουν πλευρά, να πεις σε ένα να πάει να καθαρίσει λιγάκι. Είναι μεγάλη επιφάνεια, να το πούμε. Δεν πειράζει, να πάνε να το κάνω γρήγορα. Γιατί και το μπορεί να το μπορεί να το κάνω ρεφ, άμα θες, δεν ξέρω. Όχι, σεβασμός. Σίγουρα, εντάξει, οκ. Αλλά είναι κρίμα για να μην το βλέπουνε. Τέλεια μπάλα, Φωκάς. Τέλειο βολέ. Σήμερα το πήρε το κινητό. Περίμενε. Γιατί το ξέρει καλά για τώρα. Το ρεφ του είπες ότι θα ήταν μέσα σε στούδιο με air condition. Όχι, αλλά ήρθε σαν να ούτε μπουφάνονται τίποτα. Έχω και μπουφάνονται, είναι ισοθερμική. Πρόσω θερμικά. Ναι. Γιατί έχει δολώσει. Ναι, έχει δολώσει λίγο. Εντάξει, φαίνεται, αλλά άμα μπορούσε να το καταλάβει. Αλλά καταλαβαίνει ότι είναι θολό. Τα τζάμια, άμα τα δει δεξιά και αριστερά, καταλαβαίνει. Ναι. Πόσο το βλέπεις. Είναι το ίδιο πράγμα. Κακό. Εντάξει. Εγώ πάντως σας είχα πει ότι ο ενθουσιασμός φαίνεται και σωστός. Ναι. Το Φωκά. Τώρα είναι κρίσιμο σερβίς, είναι game point. Πρέπει να το πάρουν για να πάρουν το 2-1. Εντάξει, και όπως το είπαμε πριν, ο Τσιριγότης τι είναι. Ο Τσιριγότης είναι ένας παίκτης που δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι θα το κερδίσει σίγουρα, ούτε ότι δεν θα το κερδίσει. Καταλάβες, είναι πάντα στα τουρνουά ότι πρόσεχε γιατί μπορεί να φτάνει εκεί το τελικό και να κάνει πράγματα. Δηλαδή δεν είναι. Δεν. Από αυτούς τους τέσσερις, εσένα. Ποιος σε δυσκολεύει πιο πολύ. Εντάξει. Έχουμε κάνει πάρα πολλές μάχες με το Τσιριγότη, αλλά δεν το έχω διαγώνια. Καταλαβες, δηλαδή, γιατί το πάντελ από μόνο του πάει πολύ διαγώνια. Το πάρι το έχω παίξει σε λίγες φορές, δηλαδή δεν το Φωκά σχεδόν καθόλου, μία-δύο φορές έχουμε παίξει. Και θα μείνω εκεί στο Τσιριγότη, γιατί όταν ήταν με τον Αντώνη Ασημακόπουλο γίνανε μάχη σε... Ομυρικές. Έτσι. Τώρα, ας πούμε, στο προηγούμενο ήταν 1-1, golden point, σερβίς στον Τσιριγότη και ο Τσιριγότης δεν μπορούσε να γίνει την μπάλα του σερβίς, λόγω υγρασίας.
να κάνεις. Τι να κάνεις. Τι να το πεις. Φταίει. Δεν φταίει. Και πάνε 2-1 τώρα. 2-1. 1-2 το σκορ. 1-2, ναι. Εκεί δεν πρέπει να ρισκάρει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ρισκάρει. Απλά δεν υπήρχε καλά. Ήθελα να την παθαίνει λίγο, αλλά μπορείς. Να ρωτήσω και τον Μάριο που είναι και νικητής το 2 ranking του Padel Maniac. Πιστεύεις δίνουν κίνητρο παραπάνω αυτά τα τουρνουά για τη βαθμολογία? Εννοείται. Εννοείται ότι είναι κάτι... έχει γίνει σε όλο το κόσμο, σε όλο, δηλαδή εγώ πιστεύω πραγματικά ότι είναι ένα πριν από αυτό και ένα μετά από αυτό. Και όποιος δεν το έχει καταλάβει, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται, ακριβώς λέω. Είναι για όλους καλό, παιδιά, για όλους. Σου δίνει ένα κίνητρο, γιατί σίγουρα το Padel Mania σαν ranking θα βραβεύσει αυτούς τους καλύτερους, αλλά και κάθε χρόνο να δελτιώνεσαι, γιατί έχω ακούει πάρα πολλά άτομα που λένε είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, έχω παίξει σε αυτό, έχω παίξει σε άλλα. Τώρα, και θα μου το λέει και ο Ρεφ που είναι μαθηματικός, το μόνο που δεν λέει... Μπράβο, ωραία μπάλα στο κέντρο, βλέπεις αυτή την μπάλα, τώρα την έκανε πιο live. Να σου το πει ο Ρεφ που είναι και μαθηματικός, το μόνο που δεν λένε ψέματα είναι οι αριθμοί. Εντάξει. Όταν τελειώνει ένα χρόνο και εσύ είσαι στη μέση, δεν μπορεί να πεις εγώ έπεσα και έκανα και έκανα. Πούτσα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα πριν και ένα μετά και είναι πάρα πολύ καλά. Εσύ Ρεφ, τι λες για τη βαθμολογία? Η βαθμολογία είναι καλή. Ένα μειονέκτημα της βαθμολογίας είναι ότι όμως δεν είναι εύκολο κάποιοι να έχουν σταθερό συμπαίκτη. Δηλαδή, σε οθεί τον έχει σταθερό συμπαίκτη. Είναι σε όλα τα τουρνουά. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο στην Αθήνα. Ναι, οπότε δεν είναι εύκολο κάποιοι. Περισσότεροι δεν έχουν σταθερό συμπαίκτη. Περισσότεροι δεν έχουν σταθερό συμπαίκτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Ακόμα φουκά δεν είναι σταθερό συμπαίκτη. Εντάξει, δεν είναι σταθερό συμπαίκτη. Εντάξει, είναι εύκολο αυτό. Ρε, να πούμε ότι εννοείται το ranking είναι για όλους, αλλά. Αυτό που είναι για πιο σημαντικό είναι για Master και Advanced. Εντάξει, σε αυτή την κατηγορία, κάποιος που είναι Advanced και θέλει να προχωρήσει, δηλαδή το έχει δει λίγο πιο καλά τα πράγματα, δεν είναι τόσο χαβαλέ. Okay. Τότε εκεί πρέπει να βρεις ένα συμπαίκτη ή τουλάχιστον, άμα αλλάξει, γιατί δεν είναι, μπορεί να μην έρθει, να μην μπορεί να έρθει, αλλά να έχεις 2-3 επιλογές. Τι είναι το μέλλον σου? Όχι, να το πούμε. Ναι, αντίτε να πεις. Έγινε κάτι, θες να πεις κάτι? Εντάξει, έγινε κάτι, δεν περιγράφεται, είναι απίστευτο αυτό. Να το ακούσει ο κόσμος. Να το ακούσει ο κόσμος. Κατέβηκα στο τουρνουά, αποφάσισα να κατέβω με τον Νίκο το Βουρλούμι και ο Νίκος, ο Νικόλας. Περάσαμε τους ομίλους εύκολα, πάμε σε φάση τους 16, παίζουμε σε 7 η ώρα. Έχουμε έρθει εδώ, έχω κάνει ζέσταμα, έχω καεί στο ζέσταμα. Έχω φάει, έχω κοιμηθεί, κατά τις 8 η ώρα με παίρνει τηλέφωνο. Ένα μου λέει Παναγιώτη, τι έγινε Νίκο? Μου λέει, να σου πω, μου λέει, με πήρε λίγο ύπνος. Να ξεκινήσω να έρθω. Του λέω, για ποιο τουρνουά? Μου λέει, τι εννοείς? Τι ποιο είναι ο νόμος, με κορδεύεις? Μας αποκλείσαν ήδη. Μου λέει, κοίτα να δεις, μου λέει, με πήρε λίγο ύπνος. Αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, αυτά δεν μπορούν να συμβαίνουν ποτέ. Δηλαδή, είναι γραφικό τουλάχιστον. Αυτό είναι καλύτερα, γιατί αυτό είναι καλύτερα, γιατί σε μερικούς το πιάνει ύγνο μέσα στο κήπεδο, όταν πέσουνε. Αυτό ναι. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Τη γλιτώσαμε αυτή. Τη γλιτώσαμε τη δουλειά. Δεν μπορώ να συμβεί αυτό σε σένα, απίστευτο. Αλλά εντάξει, έχω την παρηγοριά ότι από τότε που έγινε αυτό, δεν με έχει πάρει ακόμα τηλέφωνο για συγγνώμη. Επειδή ο κόσμος λέει ότι μιλάμε ψιθυριστά, είμαστε δίπλα στο γήπεδο. Δεν ακούγεται, αν δεν ακούγεται, εμείς δεν ακούγουμε ακόμα. Είμαστε σιγά. Εντάξει, τώρα τι είναι. Δεν μπορούμε να φωνάξουμε. Δεν μπορούμε, είμαστε δίπλα στο γήπεδο. Στη τηλεόραση υπάρχει δυστυχώς. Να ανεβάσουν την ένταση. Είμαστε δίπλα στο γήπεδο. Τώρα πέσε τελικό μάστερ. Το κόσμο θέλει να φωνάξουμε. Δεν γίνεται αυτά. Τι λες μω, μπράβο, τι λες μωρέ, σας είχα πετάσει το μικρόφωνο σου. Έβγαλε απίστευτη τη μάνα του και τον πατέρα του έβγαλε. Θέλει να πάμε λίγο πιο πίσω. Να μπούμε λίγο καλύτερα για να πούμε. Θέλει να πάμε πιο πίσω. Θέλει να πάμε λίγο πιο πίσω να μιλά πιο δυνατά. Γιατί άμα δεν ακούγεται όλα αυτά που λες. Θέλει να πάμε πίσω. Πάμε λίγο.
Το βλέπουμε. Το βλέπουμε κάποιο καλά μου σκορ. Ο κόσμος δεν το βλέπει καλά, βλέπω στο κινητό. Ναι. Όσο πάει θολώνει παραπάνω. Με το φωκάσι μου αντίμια του. Απίστευτο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία μας, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία μας. Κρίμα για τα τζάμια. Κρίμα. Μπράβο! Και βολέα! Και βολέα! Τυχερός και ο κόσμος που το βλέπει live, έτσι. Εσπεκτακουλάρ! Άρεσε. Λοιπόν, να σου πω, θες να μας πεις αυτές τις ατάξεις που λες μέσα στο γήπεδο. Αυτή που... Αυτές που λες και το μπράβο Μάριο. Εμένα αυτό μου αρέσει. Μπράβο Μάριο που λέει. Όχι, περίμενε. Λίγο, κάνε μια μετάφραση. Το θέμα είναι ότι λέω μπράβο Μάριο και λέω Μάριο τι... Παπαρία έκανε τώρα. Δεν λέω μόνο τα μπράβο. Έτσι το νιώσω και το λέω. Δεν είναι μόνο το. Και κάτι άλλο, ε. Και κάτι μανάδε φεύγουν. Κάτι άλλο. Ναι, ναι. Όχι, και βαρύνα είναι πολύ. Και βολόν και λίγα. Όλα αυτά τα. Αυτά τα χυμάσαι και καλά και ο Καραμπέκιο και τα λέει. Τι έγινε τώρα η μπάλα, δεν φύγανε. Μπορεί να δώσουμε στον κόσμο. Μπράβο, βλέπει το θυμάσαι τώρα το Αγγελίνο. Μπράβο. Ορίστε. Να δώσουμε πληροφορίε στον κόσμο τι λε. Να μην απορρέ, τι λέει αυτός. Ναι, λέω, ο κρίμα δεν πέρασε το φιλέ. Ναι, είπες τέτοιο. Τι... αυτό είναι πιστή, αυτό είναι πιστή μετάφραση. Πιστή μετάφραση. Τι άτυχος ήμουνα. Εντάξει, λέει το πάντελ. Υπάρχει ρίτσι από το Μάριο, τι άτυχος ήμουνα. Τι άτυχος ήμουνα, είπε όταν ήταν 6 ετών και έχασε, έχασε μια μπάλα στο μπάσκετ. Παιδιά, εδώ έχει γίνει δέρβι πραγματικά, έτσι. Δεν πάει καλά. Εν τω μεταξύ, να πούμε για το ποδόσφαιρο κάτι. Πολύ τεμπό είναι αυτό. Για το δέρβι. Τι είναι το. 0-0. 0-0 είναι. Δώρο σε πάνω. Συνεχίζουμε. Τελείωσε. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Α, ρε. Γίνεται κάτι που... Κάτι που είδα τώρα. Πάει πιο γρήγορα στο βίντεο παρά... Είμαστε στο live. Στο βίντεο πάει πιο γρήγορα παρά την πραγματικότητα. Δεκαδευτερόλεπτα. Το είδα πριν το βίντεο, πριν να γίνει και εδώ. Έχει δει το βίντεο, βλέπω το Μάριο, δεν μπορείτε να δείτε τι πίνει αυτή τη στιγμή. Πιστεύω όσο πίνει, είσαι μεθάει αυτό. Μακάρι να βλέπω ο κόσμος πώς έχεις πιει. Δύο λίτρα αυτό το πράγμα. Και κοίτα τι έχω φέρει. Θες να το ανάψεις τώρα. Να θυμηθούμε το Ηράκλειο. Στη Θεσσαλονίκη σου έχω 3-4 για σένα. Παλάρα, έχει μου χείδες. Μπαντέχα. Παιδιά, γυρνάει το ματσάκι, έτσι. 4-2 μπροστά, Αγγελίνος και σερβίρι. Και σερβίρι, κύριε Στήρι. Έχουμε δρόμο, παιδιά, αλλά έχουμε δρόμο. Τελείωσε και 6-2. Αλλαγή, τελείωσε. Ναι, έχει, αλλάζουν όλα, παιδιά. Αλλάζουν το ματσάκι. Ξεκινήσω τώρα, τελικά είναι μόνο ένας μας. Σόλτερς, έτσι. Με αυτό. Πάντως πιστεύω ότι αν δεν γίνει τώρα το 1-1, θα γίνει μεγάλη μάχη. Αν δεν γίνει τώρα, για να ξαναπέσει το αυτό τι είπε. Θα γίνει μεγάλη μάχη άμα γίνει τώρα το 1-1. Α, ναι, ναι. Ναι. Δεν πιστεύω εκεί 5-5 και κάτι τέτοιο. Δεν θα τελειώσει. 6-2. Το τρίτο σετ εννοείς. Το τρίτο, ναι. Θα είναι πολύ σφιχτό. Μπράβο. Σωστός. Α, γιατί πάει. Να σου μεταφράσω εγώ τι είπε. Πήγε το πρώτο 6-2 και τώρα αυτό μάλλον θα πάει 2-6 και λέει το τρίτο θα είναι 7-5. Κατάλαβες τώρα. Ότι δεν θα είναι σαν τα άλλα δύο. Έλα, έχω πέσει κοντά, περίμενε. Ναι. Out κοντά. Είδες ο Μάριο. Μάριο κάνει τη μετάφραση. Ναι, ναι. Στα ελληνικά. Ήσαν να γίνει αυτό. Ο Γιονχίδης φυσικά δεν παρετείται ποτέ, δεν αφήνει την μπάλα. Εντάξει, αυτή την μπάλα δεν είχα εγώ για πολύ άουδε. Δεν ξέρω. Μπορεί να πήρε μέσα και αυτός λέει, άμα την αφήσω και σκάει, δεν την παίρνω ποτέ. Έχει αλλάξει πολύ ο Αγγελίνος το Περνίδι. Πάρα πολύ. Εκεί άλλαξε το πράγμα. Παρακαλώ. 5-2. Ναι, ναι, ναι. Άρχισε και δεν βαράει τόσο πολύ τώρα. Ναι, το κατάλαβε. Μην πειράζει το Μάριο. Ναι, μην νομοπώ. Τον έχω σκοτώσει το. Του πειράξε το Μάριο το ποτό. Με πήρασε το μάτι. Θα το σκοτώσω. Θες λίγο να πάρεις για το σπίτι. Τσάι, τσάι, τσάι. Η Νότια Αμερική, το έχουμε αυτό. Και ο Μπέλα πίνει αυτό και ο Σάνιο. Έχει καφέινη, αλλά λιγότερη.
κάτω παρέχει αλκοόλ μέσα, σίγουρα. Καλά, σίγουρα έχει. Έχει αρχίσει για να κάνει μετάφραση στα ελληνικά. Και σωστά κιόλας, αυτό είναι το θέμα. Το σετ δεν έχει τελειώσει, έχουμε εδώ. Το μόνο τώρα... Το εγώ... Μια πρόβληση τώρα, πάει τρίτο σετ. Τρίτο σετ, εγώ λέω, ναι. 6-2, 6-2 πάει. Πάει τρίτο σετ τώρα. Έχει τρίτο σετ πάει. Τώρα πριν είπε δεν έχει τελειώσει το σετ. Πριν μισό δευτερόλεπτο είπε δεν έχει τελειώσει το σετ. Εσύ το πες. Σίγουρα 6-2 θα πει. Ναι, μετά το γλίστες. Όχι, 100% τελειώσει. Α, δεν κατάλαβα. Νόμιζα τι είπες. 100%. Τώρα έχει μειονέκτημα φουκάς γιατί έχει την υγρασία. Πολύ ωραία. Τέλειο, τέλειο. Μπράβο, μπράβο. Μας ήρθανε φαν εδώ από πίσω. Θέλετε να πείτε κάτι? Να σας πω εγώ τι είπε. Αλλά μην αποκαλύψω. Το σκορ ποιος το έχει από εκεί? Το σκορ, σου αλλάζει το σκορ, λέει ότι ενημερωθήκαμε ότι τρώει πολλές πίτσες. 40-30. Ήταν out. Είναι game point, παιδιά. Paddle Maniac, live, 27, Mario Ref. Απίστευτο τελικό. 30 φωτιά. Και να ακούμε αυτά που είναι πριν. Και έχουμε το... Μπράβο. 1-1, μπράβο, μπράβο. 6-2. Μπράβο. Γιατί γράφει το τρίτο 2-0. Έχει δει το μέλλον. Έχει τελειώσει και τα πρώτα δύο γκέι. Τα σκορ γιατί γράφει 2-0. Με κουμπάρε εδώ. 2-0. Δεν που βρέθηκε. Βιάστηκε. Θα τα αλλάξουμε, παιδιά. Έτσι. Όχι, καθόλου, ούτε ένα. Ούτε ένα. Ένα θα γίνει, αλλά δεν ξέρω από ποιον. Από ποιον δεν ξέρουμε. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τα τζάμια. Μακάρι να μπορούσαμε. Δεν έχει έρθει από Ισπανία. Έφυγε ο Μάριο να πάει να μιλήσει στο τηλέφωνο. Το live είναι λες και είμαστε στην Ουκρανία, κάπου δεν ξέρω. Είναι κάτι. Πάντως δεν είναι στην Ελλάδα, άμα το βλέπει κανένας από το εξωτερικό. Στην Αλάσκα είναι πώς... Πόσο είναι. Βλέπετε, έχουμε επισκέπτη, λέει πολύ καλό είναι. Αυτό εγκρίνεται, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντελ στις Μαλδίβες. Έχω γήπεδα στις Μαλδίβες. Το εννοώ. Πήγε ο πακέτο και έπαιζε. Καθίστε. Καθίστε να μην κουράζεστε. Εντάξει, μιλήσατε στο τηλέφωνο. Ναι. Εντάξει, οκ. Μετά το τέλος, αυτή η τριάδα θα μιλήσει και στο Πάντελ Μάνια για το επεισόδιο, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε βγει εδώ live. Πάντα κάνουμε, θα φύγουμε χέρι. Θα φύγουμε, εξωτερικό. Ναι. Δεν είπες Μαλδίβες ότι υπάρχει πάντα. Μαλδίβες, ναι, υπάρχει World Paddle Tour. Μάριο, λες δεν έχω παίξει World Paddle, έχω φτιάξει γήπεδα εκεί, κανονικά. Να πάμε. Και Super Cup. Εννοείται. Εγώ είμαι μέσα. Και δεν ξαναγυρίσει. Αλλά δεν ξαναγυρίσει ποτέ. Αν πάμε, ποτέ. Ναι. Και στο... Έχω εισιτήρια για το... Για το Master στη Βαρκελόνη. Που θα γίνει τώρα World Paddle Tour. Το Δεκέμβριο. Ναι. Πότε είναι, ημερομηνία, θυμάσαι. 19. Δηλαδή πριν τις γιορτές τελειώνει. Θα πας. Ναι. Να οργανωθούμε. Και ξέρεις, είχα κλείσει κάποια εισιτήρια, εγώ είχα βρει τα εισιτήρια, αλλά το εισιτήριο για το τελικό το κέρδισα στο Sport Point. Το τουρνουά στο International Madel Experience που πήρα με τον Δημήτρη. Ανακοίνωσε ο Δημήτρη πήρε και αυτό εισιτήρια, αλλά δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Μήπως θες να πάρεις το ρεύ. Ναι, εννοείται. Θα ήταν καλή παρέα. Ναι. Η καλύτερη παντελική παρέα. Κάμε live μετάδοση. Θέλετε να πάμε για live. Κάποια στιγμή πρέπει να σου δώσω κάποια βιντεάκια που έχουμε κάνει με το ρεύ. Τρομερά βιντεάκια. Εντάξει, ας πρέπει να τα βάλεις στη story και τέτοια. Δεν πρέπει οπωσδήποτε. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει αυτά. Άστο. Είναι βίντεο για δάκρυα.
Παιδιά, ξεκινάει το τρίτο σετ ή ηρεμία. Τώρα ναι. Τώρα κάθε πόντος μετράει. Να ενημερώσουμε ότι επειδή τελείωσε 6-2, οι Κινέζοι δεν άλλαξαν πλευρές. Ακριβώς. Μέναν όπως ήταν. Και έμεινε με μειονέκτημα. Η πλευρά του Φώκα έχει μειονέκτημα. Λοιπόν, πρόβλεψη τώρα, ρεφ. Σκορ θέλω να ακούσω μόνο. Μια πρόβλεψη. 6-2 νίκησαν και δύο. Οπότε. Γεμουχίδης, εγώ πήγε Γεμουχίδης, το έχω δώσει από την αρχή, δεν αλλάζω. Πάμε σε ντέρμπι, πάμε σε ένα σκορ. Μπορεί να πάει κοντά 6-3 θεωρώ. Κάπως 6-3. Μάρυνση. Εγώ το βλέπω ένα 6-4 πάρει σε Αγγελίνος. Θα το δούμε. Έχει σταματήσει να βαράει ο Αγγελίνος, οπότε σημαίνει ότι έχει αρχίσει να έχει προσαρμοστεί. Γεμουχίδης τώρα. Μάλλον δεν έχουμε συνενεθεί. Λέει, σταμάτα, εσύ κάνω εγώ τώρα. Ακριβώς. Ήθελα να πω, είναι στο μυαλό μου ο άνθρωπος. Θέλω να πω αυτό. Πλέον, γίνονταν και πάλι, αλλά πλέον, το τελικό και τα πρώιμη τελικά και τέτοια μάστερ βλέπουμε παιχνίδια απίστευτα. Εντάξει, με φάσεις που, άμα βλέπεις και το YouTube, θα βλέπεις κάτι τέτοια. Και ο κόσμος δεν χειροκροτάει. Αυτό είναι κάτι. Σαν θέατρο είναι. Ναι, κάτι σαν κακό για τους παίκτες, γιατί όταν κάνεις μια τρομερή ενέργεια και... Μπράβο Γιώργο. Μπράβο, να χειροκροτάει αυτός δίπλα μου για να μου κάνει το... Ξέρεις, είναι κουλτούρα, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Μάλλον δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Υπάρχει φάση που βγαίνει πολύ δύσκολες και αμυντικά και επιθετικά. Είναι εξαιρετικές φάσεις. Να σου πω, ας πούμε, δηλαδή, στο τουρνουά που έγινε στο Ολυμπικό, που έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Θυμάσαι το Ιόνιο. Μιλάμε τώρα με έναν ποντί απίστευτο. Και βλέπει τίποτα. Χειροκροτάνε 10 άτομα. Δηλαδή, και είχε 200 άτομα. Ναι. Και εδώ τώρα έχω δει δύο-τρεις πόντους απίστευτο. Που... Τρομερό. Πολύ δύσκολο. Και δεν είναι. Δεν συμμετέχω. Μήπως δεν βλέπω αυτό. Όχι, αυτό πρέπει. Γενικά, ναι. Ισχύει, όχι, είναι στενάχωρο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί ο κόσμος νομίζει, δεν ξέρει το τένις είναι έτσι. Έχεις πάει να δει τένις, αγώνας τένις εσύ. Ναι, μόνο δύο φορές ζωή μου. Δεν χειροκροτάνε δηλαδή. Έχει κόσμο. Στην Ελλάδα. Δεν χειροκροτάνε. Όχι. Αλλά έτσι εγώ ρωτάς άνθρωπο, έχω δει μόνο δύο φορές στη ζωή μου τένις. Live. Δεν είμαι ειδικός να μιλήσω γι' αυτό. Έχεις πάει σε καλά αγώνα. Μικτό έχω δει που ήταν καλή παίχτης. Αλλά δεν χειροκροτούσαν να μην κάνεις. Μήπως νομίζω είναι στο Ρολάν Γκαρός και δεν χειροκροτάνε, ξέρω εγώ. Το πιάσε. Μπράβο. Σύρι, τρομερός. Ναι, τώρα ναι, μπράβο, τώρα ναι, μπράβο, μπράβο. Ποιος το κέρδισε τον πόντο. Ποιος το κέρδισε. Αγγελίνος. Αγγελίνος, μπράβο. Βλέπεις. Άσε που το τέλειωσε ο Πάρης, και αυτό είναι δύσκολο, γιατί και μια μπάλα εύκολη είναι, αλλά όλη η δουλειά του έχει κάνει Αγγελίνος. Πίεζε, πίεζε και τελικά στώθηκε η μπάλα για να τέλειωσε η μπάλα. Α, δηλαδή κάνατε μπρέι το πρώτο, έτσι. Είναι ένα 0 και 30 όλα. Νευριάσουν και οι ταινίστες, το βλέπεις, ε. 40-30 μόνο και ρεβότσι με πιστεύω. Βάλα πως κάνατε. Πώς άλλαξε μπάλα τα τζάμια, από την ουσία άλλαξε τροχιά τελείως. Αντί να σηκωθεί πάνω. Και το μπαλάκι είναι βραγμένο τώρα. Okay. Φαίνω, σοφούν όλο. Ναι. Φαίνεται. Κοίτα, γενικά όταν είναι όλα βραγμένα και το μπαλάκι δεν είναι. Είναι απίστευτο, αλλά έτσι είναι. Άλλο άθλημα είναι. Ναι, ναι. Πολύ δύσκολο τώρα. Πολύ δύσκολο. Και πρέπει να μείνεις και ήρεμος, έτσι. Να πεις ότι αυτές είναι οι συνθήκες, πρέπει να παίξουμε αυτές οι συνθήκες. Η Ελπίδα Μαλά μου λέει, αυτό θέλω να το κάνετε κάθε τουρνουά.
Μήπως ο Μάριο να σταματήσει, παιδιά, να γίνει σχολιαστή. Το λέει η μαρά μου αυτό ή το λέει εσύ? Πολλά. Όχι, εγώ το λέω. Κοίταξε, μετά το τουρνουά που πήρες. Ναι. Α, με το μικρό, ε. Θα μπορούσε. Ο Τσίρι σήμερα σε εξαιρετική κατάσταση. Δύο. Πραγματικά, πραγματικά. Βλέπω εδώ το δίδυμο να πέσει πολύ έξω. Εγώ της τρομερός, πήρα αυτή. Όχι, παραλίγο. Πάλι κακό, κακή επιλογή ήταν. Κακή, ναι. Εντάξει, εκεί που το έχει ισορροπήσει το Παιρνίδι, μετά ήδη του φύγαν 2-0, λίγο τρελάθηκε και λέει πάμε να... Να πιέσω λίγο παραπάνω. Ναι. Λογικό. Να πούμε για την ελπίδα ότι είναι... Δηλαδή, εγώ έχω πάθει πλάκα. Πάρα πολύ καλή. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή δεν την ήξερα, γιατί ξέρεις, ναι. Δουλεύει αλλού, δεν πήγαμε σε πολλά τα τουρνουά, ναι, okay. Και όταν την είδα πρώτη φορά δεν το πίστευα, γιατί είναι, μου λέγανε ότι είναι ταινίστρια και αυτά και λέω, έχει καταλάβει το πάδελ τότε πάρα πολύ καλά, άμα δεν μας το κρύβει και πέσει πάδελ παλιά. Ναι. Και χαίρομαι γιατί, όπως είπα και πριν, έτσι, γυναίκες λείπουν από το άθλημα και να βλέπεις μια γυναίκα με τέτοιο ταλέντο είναι πάρα πολύ καλό. Να σε ρωτήσω, το top 3 γυναικών, ποιες θεωρείς τώρα, μπαίνουν καινούργιες, αλλά εσύ ποιες θεωρείς? Άμα θες να πεις παραπάνω, πες να μην σε... Ένα το πει, όχι, εμένα μου αρέσει να μου βάλεις, να μου πεις κάτι και να το κάνεις. Όχι μετά να το φτιάξουμε και είπες τρεις από τρεις. Τρεις. Απλά τώρα υπάρχει τη Μαρίλα, την Ασημάκου, ναι, που τώρα γυρνάει. Εγώ θέλω να μου πεις γενικά τώρα. Τότε. Ποιες θεωρείς γενικά, okay. Α, γενικά σε γενικά, όλοι, όλα να βάλω και την ελπίδα δηλαδή. Και την ελπίδα, ναι. Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι είναι η Κλέρι, είναι η Μαριέλα και είναι η Ελπίδα. Οκ. Ωραία. Εγώ δεν θες να πεις... Όχι, δεν έχω πρόβλημα, τι λέω, γιατί... Γιατί δεν σε είχα ρωτήσει συνέντευξη. Όχι, δεν με είχες ρωτήσει. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον Μάριο στο ranking των γυναικών. Θα βάλω Ελπίδα νούμερο 1, Εύα Ρούση νούμερο 2 και Κλέρι νούμερο 3. Μαριέλα ακόμα, γιατί Μαριέλα δεν παίζει. Όχι, τώρα επιστρέφει. Εσύ είπες γενικά. Δεν υπάρχει στιγμή. Δεν μπορεί να βάλεις κάποια που είναι καλύτερη όταν η Κλέρι έχει κερδίσει 38 τουρνουά και η άλλη έχει κερδίσει ένα. Δεν γίνεται αυτά. Δεν ξέρουμε ποιον το κρίνει. Πραγματικά. Δεν ξέρω πώς το κρίνει. Δηλαδή πώς πέσανε χτες, μπορεί να βάλεις και το κορίτσι αυτό που πήγε σήμερα. Ναι, όντως. Όχι, απλά η ελπίδα για το αυτή τη όχι, στιγμή... δεν μετράει έτσι όμως. Δεν μετράει με τον χρόνο που έχει. Εγώ για την ελπίδα το είπα τι είναι. Αλλά δεν μπορεί να το στείλεις καλύτερη τώρα αυτή τη στιγμή. Και... Ο Φωκός σου κάνει σόβο. Ναι. Ο Φωκός παίζει απίστευτη σου. Τσίρι. Το βγάλε. Έφυγε. Μάλιστα. Τρία. Απίστευτη. Και σχολιαστής χειροκροτάει, δηλαδή το έχεις ξαναδεί. Αλλά, ναι, εντάξει, ναι, το έχω δει και έχουν κάνει και άλλα, έχουν πετάξει και το τραπέζι εκεί, νερό, αλλά ό,τι μπορώ να συμφωνώ είναι ότι στο μέλλον τι βλέπω να είναι η καλύτερη. Για πες. Την ελπίδα. Την ελπίδα. Ναι, το μέλλον τι βλέπω. Δηλαδή, η Κλέρι πρέπει να αρχίσει να δουλέψει. Γιατί έρχονται χορτσάτι αυτοί. Είδαμε και σήμερα στο τελικό, πολύ δυνατές κοπέλες. Όπως και εμείς, όμως και εμείς οι παλιοί στο αντρικό. Μπορούμαστε πάνω να είμαστε τέτοιοι, αλλά έρχονται από κάτω δυναμικά. Και πρέπει να κάνεις προπονήσεις, να προδείς τον εαυτό σου για να μπορεί να τους πέσεις. Τσιριγότη σήμερα στα καλύτερά του. Ένα τσίρι να τον βγει στο ποτήρι. Ήτανε ρήμα αυτό, ήταν το τέτοιο. Τι κρίτη το κάνουν αυτό, Έφυγε σε δαιμονιώδη. Ναι, ναι.
Πάντως τα βλέπω με άλλο παιχνίδι. Αν τα τζάμια ήταν σε ψηλογική κατάσταση. Αμαρτία, αμαρτία. Δεν ξέρω και πώς φαίνεται το live τώρα. Κάποιος να το δει. Τα τζάμια, ναι, δεν μπορώ να τα δει. Ναι, μπορούμε κάποιος να τα καθαρίσει. Τρες-δος. Τρες-δος. Τρες-δος είναι 3-2. Μιλάει ο ισπανικά ωραία, εγώ τα μεταφράσω. Ευχαριστώ. Μπράβο, Μαρία. 3-2, έχουμε τον χειδρόμο το μάτσο. Εγώ είμαι τότε. Τι γέλιο, το τρόμο γέλιο. Εγώ θέλω να μου πείτε, απέναντι το βλέπει αυτό το παίκτη με μουσια. Δεν μπορεί να το δει ποιος είναι. Να δεις, το βλέπεις αυτό που είναι με τα μουσια και το κατώ. Λέεις το όνομα, ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, αυτός... Ποιος είναι, πες μου. Ναι, και τι κάνει, δεν βλέπει το τελικό. Τι κάνει. Του είπαν ότι έχει πίτσες μετά και βίρα και περιμένει να τελειώσει το πριν να πάει να φάει τις πίτσες. Ξέρεις, ο Στεργιόπουλος, πιστεύω θα μπορούσε να παίξει ένα hangover της Ελλάδας. Σοβαρό, όχι τώρα σε και αυτό που κάνουν. Ναι. Και να είναι ο τέτοιος που ήταν στο hangover το έχεις δει. Κοίτα τώρα, ναι, τώρα έχει γυρίσει πλάτη το τέτοιο, δεν είναι... Προσωπικότητα. Ναι. Λοιπόν, η ελπίδα λέει, μας ευχαριστεί. Ναι. Top 3 ανδρών, ρεφ, τέλος Μάριο. Τώρα, μάλλον για να λέει... Στο σχολιάζουμε, γιατί τεχνικά σίγουρα Μάριο στο 3. Μ' άρεσε όμως, μας βάλε και το 3. Ευχαριστώ, Ελπίδα, σε ευχαριστώ. Ο Μάριο δεν είναι σχολιαστής, είναι μεταφραστής εδώ για τα ισπανικά που θα πω. Μάριο σήμερα έχει δώσει ζεστά. Ελπίδα θα πάει Θεσσαλονίκη. Θα πάει Θεσσαλονίκη. Την έχουμε μαζί. Δεν μπορεί να είναι και στην παρέα μας. Ξέρεις γιατί θα πάει, Γιατί θα πάει. Γιατί όλοι οι καλοί χωράμε. Τι να σου πω, Κώστα, που πας τώρα. Ναι. Δεν πάει ο Μάριο, το είπα πριν. Την άλλη φορά θα φροντίσουμε. Ο κόσμος θέλει, αλλά το θέλει στο γήπεδο. Από την άλλη φορά θα φροντίσουμε, αν επαναληφθεί αυτό. Σίγουρα. Θα πρέπει να μπορούμε να μιλάμε, να είμαστε κάπως τοποθετημένοι με πολύ καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να βλέπουν το μάτι και να μπορούμε να σχολιάζουμε τα πάντα και να μιλάμε άνετα. Τώρα δεν μπορούμε να εκφράσουμε. Δεν θέλουμε να καθόμαστε, βέβαια. Ναι, έχει δίκιο. Είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο και ναι, λόγω. Αν καθόμασταν πίσω, θα μιλάγαμε εννοείται πια. Τώρα βλέπει μια κοντάρα, θε να φανάξει σπεκτακουλάρ και δεν γίνεται να φανάξει μικρόφωνο. Όχι, άμα του βάλω δύο μικρόφωνα θα ακούει πιο καλά. Σίγουρα θα ακούει καλύτερα. Κρίμα. Εγώ σας το είπα, πάει ντερμπάδο. Παιδιά, είναι golden point τώρα, νούμερο, είναι golden point. Αλλά να ξέρεις τι, τώρα το καταλαβαίνω εδώ δίπλα. Ωραίες, ναι, πάντα είναι, βλέπεις, λέει τα προγνωστικά τα τέτοια, αλλά από μέσα του πάντα έχει ένα φεγγάρι που θέλει να κερδίσει. Πάντα. Πάντα. Καταλαβαίνεις. Και τώρα εγώ έχω καταλάβει, εγώ έχω καταλάβει ότι θέλει να κερδί. Όχι ότι το θέλει, πώς το λένε αυτό, το συνέστητο, πώς το λένε, από μέσα, χωρίς να το θες. Όχι συνέστημα. Επιθυμία. Ναι, ότι δεν το δηλώνεις, αλλά από μέσα θέλει να κερδίσει το Τσιριγότης με το Φουκά. Φαίνεται. Γιατί τώρα πήρα ένα πότο και μου έκανε έτσι με το μπουνιά μου έδωσε, χωρίς να το πανηγύρισε. Ο Φουκάς δεν έχει πάρει, δεν έχει καμία κόπα. Καταλαβες, τόπε. Ωραίο Τσίρι. Αυτό, άμα γίνει τώρα μπρέι, είναι πιθανότητας πολύ να χάσει το παρνίδι. Μπαλάρα από το Φωκά, μπαλάρα. Σου είχα πει ότι είναι πιο όριμος. Αυτή την μπάλα είναι πολύ μυαλό, αυτή την μπάλα. Τη διαγώνια αυτή και τέτοια στιγμή. Το πρόβλημα το στερετούν, μεγάλο πρόβλημα στερετούν, το λόγο στα πρενάτσα είναι τεράστιο. Εν τω μεταξύ, επειδή εμείς δεν βλέπουμε σε μόνο. Αρχίζει και δεν φαίνεται καθόλου το παιχνίδι. Αυτό το live δεν φαίνεται. Ελάχιστο τώρα, θα κάνουμε κάτι ρυθμίσεις. Ναι, θα βάλουμε drone τώρα. Όχι. Θα βάλουμε drone από το Παντελμάνε. Πριν να το καθαρίσω τώρα που τελειώνει η φαίνεται. Δεν ενημερώσαμε το κλαμπ. Δεν πάνε κανένα. Ναι, λίγο έτσι μπαμ.
παιδιά, δεν το πήραν, βλέπεις. Εντάξει. Έχουν μια ευκαιρία ακόμα. Δεν μπορούμε να πούμε τι κάνει ο ρεφ τώρα, έτσι. Να μην πούμε τι. Όχι, όχι, το είπα εγώ πριν, αλλά το καταλαβαίνω. Σε όλα τα τουρνουά είναι έτσι, σε όλα. Έχει ένα που του τραβάει λίγο παραπάνω. Λέω, το αντικειμενικό, είπα αντικειμενικό φαβορί, θεωρώ. Αγγελίνο και Μοχίτη, αντικειμενικό φαβορί, αλλά ο Φωκάς είναι περισσότερο φίλος μου, να το πω έτσι, και θα επιθυμούσε τα πράγματα. Πέρα από τη φιλία, δεν είναι ωραίο να υπάρχει άλλος καινούργιος να έχει πάρει κάποιο τουρνουά. Ο Μάριον εννοείται, όσο αυτό δείχνει ότι... Να ανεβάζει και ψυχολογικά. Ναι, φυσικά, και ασχολείται πολύ παραπάνω. Έτσι. Πάντοτε, λέω ότι πιστεύω ότι είναι πολύ... Η μπάλα, τι έκανε τώρα η μπάλα. Απίστευτο. Ο Φουκάς. Πολύ, πολύ. Ναι. Τον είδα. Τώρα τον είδα πολύ καλά. Και είναι αυτό. Πάρα πολύ καλά. Και, πολύ και όλο αυτό είναι απόλυτα προπονητή. Παιδιά, ο Φουκάς προπονείται. Προπονείται. Όλα καλά τα που λέμε, αλλά να ξέρεις και το μάστερ και την έφαγε καλά. Και τις γυναίκες και τους άντρες. Το πιο δύσκολο είναι να κρατηθείς ένα επίπεδο. Σίγουρα. Εντάξει. Ωραία. Αυτή είναι το πιο δύσκολο. Μπέλα, μόνο. Μάριος, το θεωρώς. Ισχύει. Αυτό ήθελα. Ναι. Μα είναι σταθερός. Μάριο, δεν είναι. Πού να το δεις ότι... Ναι. Και γι' αυτό κάνεις τη... Γι' αυτό μόνο έτσι μπορεί να κάνεις τη διαφορά. Δηλαδή, δεν του κάνεις να πας σε ένα τουρνουά να πεις για 10. Και μετά την άλλη εβδομάδα στην Αττικό να πέσει για 2. Ναι. Εκεί υπάρχει λίγο πρόβλημα. Δηλαδή δεν θέλω ούτε το 10 ούτε το 2. Ένα 6 θα περάσει καλά. Γιατί το 6, όταν είσαι πάντα 6, θα βρει τη στιγμή να δώσει το 8 το πρώτο. Όταν είσαι 2, δεν μπορεί να φτάσει ποτέ. Μάρια είναι πάνε τώρα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Ούτε με πειρετό. Ούτε με πειρετό. Ούτε με πειρετό δεν είναι στο 6. Έχουμε παίξει μια φορά μάτς και ήταν με πειρετό. Επίσης με πειρετό. Κάποιος έρχεται να ρωτήσω παιδιά για να πάρουμε ένα... Επειδή είχε πειρετό. Μαλάρα. Τρομερός. Τρομερό. Ήταν μέσα. Μπράβο. Γιώργο. Ρωτήσω κάτι. Golden point. Ναι, ναι. Και το πήρε ο Γιωμηχίτης ξανά. Πάντα το πήρε ο Γιωμηχίτης. Ναι. Όλα γιώργο τα έχει πάρει. Αυτό εδώ... Σας είτε τα βίντεο εγώ, έτσι. Μπράβο! Τι είπε, γιατί όλα τα golden τα παίρνουν στο σπίτι. Από την αρχή του μάτσου. Όχι, το service εννοούσες. Το golden. Ναι, το παίρνει το service. Ναι, όχι το πόντο. Το service το παίρνει. Ναι, ναι. Αλλά πήρε και το πόντο τώρα. Μπράβο. 4-3. 4 όλα. 4 όλα. Άκου, άκου. Κάτι που έχει ο Παρίς, έχει... παγωμένο αίμα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει εσύ, εσένα, το Hollywood. Ο Παρίς σε κρίσιμο σημείο δεν καταλαβαίνει Χριστό. Τίποτα. Τε κρίσιμο σημείο δώσε τη ρακέτα και την μπάλα. Ναι, δεν πάνε τρία μάτς που είναι τον άλλο. Τίποτα, έτσι. Κρύο αίμα. Ακριβώς. Σας το είχα πει, θα πάει ντερμπάκι. Ναι. Και εσύ είπατε όχι. Ό,τι είπα. Και είχα πει και κάτι πριν. Στο πριγκέλ. Βλέπεις το μέλλον. Ναι. Εσείς τρεις. Εντάξει, από το 14 είσαι μόνο. Εντάξει, είναι φίλοι μου όλοι. Φίλοι μου. Οι τρεις. Τώρα το Φουκά το γνώρισα. Απίστευτος. Εντάξει, αλλά... Αν το πάρει λοιπόν η μπύρα, τι είχε μέσα. Έτσι. Δεν είναι σαν λεγκτή μπύρα. Θα κάνουμε ντόπιρ. Μπράβο! Τρομερός. Μπράβο, ναι. Ο Αγγελίνος τους παίζει πολύ πάνω στο βολέ. Πρέπει να παίξει λίγο λόμπα παραπάνω, αν θέλει να σπάσει το τέμπο για να πάρει περισσότερο γύρω το Γιωμηχίδης. Απλά είναι ένα λίγο ρίσκο εκεί, γιατί... Άμα δεν είναι καλή λόμπα και πάει τείχο κατευθείαν το μπαλάκι, καταλαβαίνεις. Ναι, και εκεί θα δυσκολευτεί περισσότερο. Εντάξει, εσύ, να σου πω σε ένα τέλο,
ότι σε ένα παιχνίδι που είναι δύσκολο με βάλει δύσκολο, δηλαδή σε τέτοιες συνθήκες σκέφτεσαι τι να πέσω, γιατί άμα πέσω βολέ όπως είπε ο ρεφ, αυτή είναι πολύ καλό στο βολέ. Άμα του πέσω λόμπα και κάνω δεσμάς και πάει τείχο, δηλαδή σκέφτεσαι 3-4 πράγματα πώς μπορεί να αντιμετωπίσεις. Και επιλέγεις το καλύτερο θεωρητικά, σε βάση της συνθήκων, όχι το αντικειμενικά πάτη, αλλά το καλύτερο στις συνθήκες αυτές. Και τώρα... Golden point, λογικά, τώρα θα το πάρει ο Τσέρι, λογικά. Εγώ είπα 6-4, συγγνώμη, έτσι, εντάξει, ναι, έκυγε η μπάλα, την πήρε ο Πάρης, το βλέπεις. Εξαίσθηση αν περάσει, είναι δύνατο. Αυτό ότι λέω ότι τη δύσκολη στιγμή θα πάρει, δεν θέλει να πει ότι θα το κρατήσει πάντα. Απλά θα πάρει την ευθύνη πάνω του. Δεν θα κολλήσει καθόλου. Έτσι, δεν θα κολλήσει. Και γι' αυτό τον εμπιστεύει. Κρύο, κρύο, αίμα, τέλος. Ωραία, και εγώ είπα 6-4, παιδιά. Άμα. Περίμενε. 6-4 μάλλον. 6-4 ο. Ναι, ναι. Άμα. Είχε πει 6-2. 6-3. Ναι, τώρα τα έχει χάσει. Ναι, μπορεί να φύγει άμα θέλει. Ναι, πάει 4. Άμα το παίρνει ο Αγγελίνος και τώρα τον Γκέιν, παίρνω το μικρόφωνο και φεύγω, έτσι. Τα πέτυχα όλα. Αχ, μην το αφήνει να πάει τείχο. Θέλω το μικρόφωνο αυτό να το πάρω. Να θυμίσουμε για το κρέαμα του Γιουμιχίδη. Ωραία, τότε στο τελικό στο φόρτι. Ωραία, που χάνατε ίσως ένα σημείο το Γιουμιχίδη απέναντι σε Θεοδόρου Σιούλη. Και είστε 1-0 κάτω σετ και 5-2 στο δεύτερο σετ και το γυρίσατε όλο το μάτσο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αν δεν είναι και Γιουμιχίδη κρέαμα, καλά, εσύ στάμε. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι ήταν έγραφη ιστορία. Έγραφη ιστορία του το παιχνίδι, έγραφη ιστορία. Και με match point. 5. 4 θυμάμαι σίγουρα, μπορεί και 5 match point ήταν. Αυτή είναι από τα πολλά που έχουμε γράφει ιστορία. Πόσο έχει προσαρμοστεί για να χτίσει το μάτι. Ναι. Το έβγαλε. Το έβγαλε. Μπράβο. Εκεί στη Λιλομπίτσα. Ωραίο. Πώς κατέβηκε πάλι. Μπράβο! Εκεί είναι δύσκολο γιατί η λόμπα δεν είναι πολύ καλή. Ξέρεις τι δεν μπορεί να βαράει δυνατά, αλλά έχει επιλογές. Έχει δεξιά και κέντρο. Και εκεί πρέπει να πηγαίνεις καλά. Σε κρίσιμο πρόβλημα σε αυτό. Ο κόσμος έχει ρωτήσει κάποια πράγματα, απλά επειδή είμαστε σε κρίσιμο σημείο. Τώρα πάμε τα μόνο. Ναι, πάμε τώρα, τελειώνει το παρνίδι. Θα παραμένουμε μετά το τέλος για 5 λεπτά. Ναι. Πάει μπάλα, πάει, φαίνεται. Πέθανε. Έψινε η μπάλα από το Τσιριγότη. Τώρα που είμαστε 30-30, τι λες? Εγώ πιστεύω ότι θα πάει 5-5. Τώρα, έτσι όπως το βλέπω το παιχνίδι. Τέλεια λόμπα. Το κατάλαβε τώρα. Κατάλαβε, το κλείσε. Αχαχα. Εντάξει, το κατάλαβε. Να σου πω κάτι. Τώρα, αν γυρνάει σωστά το retour, το πήρανε. Είναι το retour τώρα, όλα τα λεφτά. Και το πρώτο σερβίς είναι out. Πάμε. Κακό αυτό. Θα γίνει πιο χλιαρό. Τόπα. 6-4. Μάριο το πιες, Μάριο. Δεν μπορώ. Παίρνει το μικρόφωνο και φεύγει. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε τον επίλογο πίσω στην κάμερα. Θα κάτσουμε 5 λεπτά. Μην ξεχνάμε, έχουμε και το Padel Maniac μετά. Αν είμαστε έτοιμοι. Κάτσε, βάλε μπουφάν.
Θες να το φοράς. Λοιπόν, πάμε λίγο. Να είμαστε πάλι εδώ. Το πιάσες. Τι να πω τώρα, ότι το πιάσα, αφού το πιάσα. Θα δείξει καμία φωτογραφία καλή τώρα που μιλάμε φωτογράφος. Και εσύ κοντά έπες. Ένα γκέμ. Αλλά ήταν ωραίος τελικός. Μην πεις μόνο μπροστά στην κάμερα την άλλη. Ένα γκέμ έξω, εντάξει. Μάλιστα, 64 ή 63. Εντάξει, όταν λέει ένα game είναι 4-5 πόντου, δεν είναι λίγο. Γιατί μα το πέσει ότι είναι ακριβώς και τα πετυχαίνει. Τώρα που είμαι. Τώρα που με έχει απέναντι, θα βρει και οσκούρα, βλέπεις. Είπε ο κύριος, είπε ακριβώς. Πήγε ταμείο. Πήγε ταμείο. Τι ερωτήσεις, κάτι θες να μας ρωτήσεις. Θέλω να κάνουμε ένα ρεζουμέ. Α, τις ερωτήσεις, ναι, πολύ σωστά. Σε όλο αυτό. Θέλω συγκεντρωμένο. Έχεις δίκιο. Να δούμε τι ρώτησαν, γιατί είχαμε το κινητό, δεν είχαμε μπαταρία. Λοιπόν. Να μας πει ο Μάριο ποιους θεωρεί ότι μπορούν να ανέβουν Master. Λογικά από Advanced. Εντάξει, κοίτα, αυτό που έχουν ανέβει ήδη που είναι ο Παπαϊωάννου. Ο Κορδός, παίξαμε απίστευτα στο τουρνουά. Απίστευτα στο τουρνουά. Πάρα πολύ καλά. Και γενικά έχουν μπει και καινούριους Master. Δηλαδή και ο Φωκά τώρα που πήγε τελικό, με το Θανάση που πέσουν. Μπαίνουν σιγά σιγά, απλά. Παιδιά, από το advanced, πάντα το λέω εγώ, από rookie σε αρχάριο είναι ένα βήμα μικρό, από αρχάριο σε intermedia είναι ένα λίγο πιο μεγάλο, από intermedia σε advanced είναι λίγο πιο μεγάλο και από advanced σε master είναι ένα βήμα που φτάνει στη Θεσσαλονίκη και γυρνάει. Ωραία, δεν είναι οι μπάλες, εσύ το ένιωσες τώρα εδώ δίπλα που παίζαμε. Οι ταχύτητες, οι μπάλες είναι εντελώς διαφορετικά. Σίγουρα. Τότε ένα καλό advance για να μπορεί, όταν κάποιος έχει πάρει 2-3, γιατί έχει γίνει και αυτό, έχουν πάρει 2-3 τουρνουά advance και θεωρητικά πρέπει να ανέβουν. Κατηγορία λέμε τώρα που υπάρχει το ranking δεν θα γίνει αυτό, αλλά λέμε μέχρι τώρα. Έχουν πάει να δοκιμάσουν master και δεν μπορούν να γυρνάνε την μπάλα. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ένα καλό advance και το θέλει να το δει σοβαρά, να συμμετέχει στο Μάστερ, πρέπει να κάνει προπόνηση. Ή σαν τα άλλα παιδιά, ο Παπαγιάννου με τον Κορδό, που από μόνος του, εγώ χωρίς να ξέρω ότι είχαν πάρει τουρνουά, έλεγα ότι πρέπει να δοκιμάσουν το Μάστερ. Γιατί έβλεπα ότι έχουν ανέβει παικτικά και την μπάλα και σαν δέχουν. Αλλά δεν είναι εύκολο. Και να ρωτήσουμε και τον Ρεύ να μας πει ποιος είναι ο αγαπημένος του συμπαίχτης και με ποιον παίχτη ταιριάζει περισσότερο. Αυτό και κλείνουμε για να πάμε στις απονομές. Έχω αρκετούς παίχτες. Αρκετούς παίχτες. Πες γρήγορα να ακούσει ο κόσμος, γιατί βλέπω φωτιές από κάτω. Ναι. Εγώ μπορώ να πω κάτι. Εγώ μπορώ να πω με ποιο δεν θέλει να πέσει. Να το πω μετά. Το τέλειωσε. Και πες. Καλό και αυτό. Παίχτες που μου αρέσει να παίζω. Γιάννης Τάσης, μου αρέσει πολύ. Γιάννης Κασής. Αρέσει πολύ. Το Γιάννη δηλαδή. Γιάννη Στεριόπουλο. Στεριόπουλο. Στεριόπουλο δεν θα παίξει ποτέ. Στεριόπουλο. Με το Φωκά θέλω να παίξω, το έχω δηλώσει εδώ και καιρό. Με Μάριο όποτε παίζαμε πάντα πάρα πολύ καλά. Με όλο το show που γινόταν μέσα. Και έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε. Έχουμε κανένα χρόνο να παίξουμε. Ναι. Με το Μάνο του Ζερβό, οπότε παίζαμε καλά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν θέλει να παίζει με αυτό. Oh, δεν έχω, γιατί δεν έχει καλύτερες εμπειρίες, αλλά. Εντάξει, είναι φίλος και τα βρίσκουμε. Τα βρίσκουμε στο γήπεδο. Άλλο παίχτη, δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Για σένα λέω. Ναι, έλα εδώ. Έφυγε ο Στεριόπουλος. Λοιπόν. Τι θες, μίλα, μη φοβάσαι. Σε 2 λεπτά. Λοιπόν, παιδιά, επειδή πρέπει να κάνω και το επεισόδιο του Padel Maniac εδώ στο 7. Τέλεια. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για μένα ήταν τρομερή εμπειρία. Νομίζω περάσαμε καλά. Ναι, και... Ελπίζω και ο κόσμος να πέρασε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ εσένα στο Padel Maniac και ήταν κάτι πρώτη φορά. Πάρα πολύ πρώτη ωραίο. Φορά. Και ελπίζω να του αρέσει τον κόσμο και να το ξανακάνουμε. Και με δύσκολες συνθήκες, έτσι. Και εγώ ελπίζω να μην ξανά τον Μάριο σε αυτό το ρόλο. Εδώ. Έκανε τα εγγένεια. Δύσκολο. Ναι, σίγουρα. Θα είναι μέσα σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό ήταν μοναδικό, μιας και ήταν πρώτη φορά, παιδιά. Είχαμε δίπλα και τον άνθρωπο
που έχει κατακτήσει τα πρώτα δύο. Πάντελ, Μάνια, Κράγκιν. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς και όλα τα παιδιά όλους, που παίξαν εδώ. Οι νικητές τα απολαύσανε και οι ετοιμένοι και εμείς και όλοι. Καλό βράδυ. Αύριο. Τα καλύτερα έρχονται. Τα καλύτερα έρχονται. Πάντελ Μάνιακ.